και που του ζητήσαμε ως ότου εξαντληθούν τα θέματα για τα οποία συμφωνήσαμε ότι θα τα εξαντλήσουμε και θα συμφωνήσουμε. Στο ραντεβού λοιπόν της Πέμπτης, το τυπικό καλωστόρισμα, πια γίναμε τόσο γνωστοί με το κανάλι. Σημασία έχει τι θα βγει και απόψε από αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά, έτσι έχουμε την υποχρέωση, για αυτά τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα, για αυτά τα εκατοντάδες γράμματα. Σας έχω πει και σας έχω παρακαλέσει, είναι αδύνατο να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Σε μια σειρά που τα έχουμε τοποθετήσει, σιγά σιγά κάθε μέρα 5-6 τηλεφωνήματα τα κάνουμε. Επιστολές δεν μπορούμε να γράψουμε, δεν μένει χρόνος, να μας συγχωρήσετε γι' αυτό. Αλλά και σε πολλές ερωτήσεις και παρατηρήσεις που συμπίπτουν, θα απαντήσουμε μαζικά από το βήμα αυτό, όταν και όπως σύντομα πιστεύω θα μπορέσουμε. Ειδικότερα για τις προσκλήσεις που αναφερθήκατε σε συγκεκριμένους υπουργούς, τις έχουμε κάνει. Πρέπει να σας πω ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Γεωργακόπουλος, είχε την ευαισθησία, προς τιμή του είναι αυτό, να μας απαντήσει και να ενεργοποιηθεί για το θέμα των καταπατήσεων. Και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, ο κ. Μπόκος, επίσης, σύντομα θα έχουμε και με εκείνο μια συνάντηση. Επήγεται μια συνομιλία εφόρης της ύλης, πάλι ύστερα από συμφωνία με τον Κώστα Σινίτη. Επήγεται πάλι μια κουβέντα με τον Δημήτρη Τσογόλα, πάλι και αυτή την έχουμε συμφωνήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα από σήμερα. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Βαγγέλη Γιαννόπουλο σε ένα επίσης καυτό θέμα, το οποίο συμφωνήσαμε στη χθεσινή εκπομπή, και ούτω καθεξής σαν αναγγελία των επομένων συζητήσεών μας. Σήμερα είναι ένα κομμάτι τελευταίο από την τρομακτική επίθεση που έγινε από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος εναντίον μιας συγκεκριμένης πάρα πολύ μεγάλης, ίσως θα έλεγα της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας που είχαμε στη χώρα, και η οποία είχε πολλά παρακλάδια. Είναι αυτό το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και θα συζητήσουμε και τα επόμενα θέματα που έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Σοφιανόπουλο. Κύριε Σοφιανόπουλε, το θέμα της ημέρας, το θέμα της Θράκης και όλο αυτό το τέλος πάντων περιπεπλεγμένο, διαπλεκόμενο, πολιτικό συμμαχικό της περιπεπλεγμένης πολιτικής, είναι φυσικά το θέμα της ημέρας, αν θέλουμε το θέμα της εβδομάδας. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη παρησία για να λέμε κάποια πράγματα στον τόπο μας, στους συμπατριώτες μας, οι οποίοι δεν είναι υποδέστεροι κανενός πολιτικού, γιατί τα μεγέθη των πολιτικών δεν μπορεί να είναι, όπως έλεγε και ο, θα έλεγα, μεγάλος φιλόσοφος, όχι πολύ πετυχημένος πολιτικός, Παραγιώτης Καναλόπουλος, ότι δεν μπορεί να είναι το ύψος που προσδιορίζει τις αξίες, αλλά μπορεί να είναι και το βάθος. Άλλη πεπλεγμένη σκέψη αυτή. Λοιπόν, στο θέμα της Θράκης, για να έρθουμε να πούμε δύο κουβέντες πριν μπούμε στη μεγάλη καταγγελία που θα κάνετε απόψε. Είναι μια ιστορία που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ξεκαθαρίσει, και αν δεν ξεκαθαρίσει, τις ευθύνες για τις τυχόν εθνικές καταστροφές που, όπως είπε στη συνάντηση που είχαμε ο κύριος Μιχάλης Παπακωνσταντίνου από αυτό το τραπέζι εδώ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, όπως γνωρίζετε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και Υπουργός Δικαιοσύνης, Εμπορίου, Άμυνας κλπ. Κλπ. Επί σειρά ετών. Η άποψή του ήταν πως σκαλίζουμε πράγματα που δεν υπάρχει θέμα να τα σκαλίζουμε και βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Έτσι είπε. Το θέμα αυτό δεν ξέρω αν έχει αυτή τη διάσταση, δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβει, αλλά ένα ξεκαθάρισμα και από πλευράς κυβέρνησης αλλά και από πλευράς ΝΑΤΟ ΦΑΤΟ θα έπρεπε σύντομα να γίνει. Έχετε κανένα σχόλιο από αυτού πριν προχωρήσουμε στη δική μας μεγάλη καταγγελία? Κύριε Κώτα, κοιτάξτε, αυτό το θέμα, το οποίο είναι το γενικό εθνικό θέμα, εγώ το διαιρώ σε τέσσερα κομμάτια βασικώς. Το ένα είναι η Κύπρος. Το άλλο είναι
το Βόρειο Υπηρετικό και η Αλβανία γενικώς. Το άλλο είναι η υπόθεση του λεγόμενου κρατηδίου των Σκοπίων. Και το τρίτο είναι η μειονότης, η μουσουλμανική, αν θέλετε να μην κορδευόμαστε πίσω το δαχτυλό μας, η μειονότης, η τουρκική, όσοι είναι, διότι οι Παμάκοι δεν έχουν τουρκική συνείδηση. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά θέματα τα οποία έχουν σχέση. Αλλά επειδή τώρα έχει ενσκύψει αυτό το τελευταίο, γελάτε, γιατί γελάτε? Γελάω γιατί μέχρι πρότινος λέγαμε για το Κυπριακό, μετά λέγαμε τα δύο μας εθνικά θέματα, την τύφλα που μας δέρνει, μετά μιλήσαμε ότι τα εθνικά μας θέματα είναι τρία, τώρα γίνανε τέσσερα. Τέσσερα. Ναι, για όνομα του Θεού. Γιατί να μην γελάω? Ναι, όχι για κλάματα. Αλλά εγώ θα αναφερθώ ιστορικώς, κύριε Χούντα, πριν φτάσω στο σημερινό. Πιστεύω ακραδάντως ότι μία μικρή ιστορική ανάλυση, ο Παπαρηγόπουλος, ο μεγάλος μας ιστορικός, λέει ότι ένας λαός πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του για να μην πράττει σφάλματα εις το παρόν, τα οποία έπραξε εις το παρελθόν για το μέλλον. Τίθεται το ερώτημα, το επίσημο ελληνικό κράτος έχει αναλύσει ποτέ, έχει πει στον ελληνικό λαό τι είναι αυτό το θέμα το οποίο έχει ενσκύψει, έχει προκύψει? Ποια είναι η διαφορά μας με την Τουρκία εις το βάθος των γεγονότων και των λεπτομεριών? Η υπόθεση του Βόρειου Υπηρετικού θέματος το διδάχτηκε εσείς στο σχολείο? Εγώ πάντα δεν το διδάχτη. Οι εφημερίδες δεν το γράφουν, η τηλεόραση δεν το λέει. Απ' έξω ό,τι ακούσει ο καθένας και ό,τι μάθει. Στα καφενεία συζητιόνται αυτά τα πράγματα και ο πολίτης έχει μια τελείως συγκεχημένη γνώμη περί όλων αυτών. Και έτσι δεν μπορεί να κρίνει τους κρατούντας κυρίως πολιτικάντιδες οι οποίοι κυβερνούν τον τόπο. Διότι αν είχε ξεκαθαρίσει η υπόθεση της προδοσίας της Κύπρου από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο της σήμερα, πώς θα μπορούσε ποτέ κανένας να πάει να πει ψηφίζω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος επρόδωσε το Κυπριακό? Ο Γεώργιος Παπανδρέου, αγορεύων εν τη Βουλή των Ελλήνων στις 31 Μαΐου του 60, όταν ο Καραμαλής ξεπουλούσε την Κύπρο με τις πορευόμενες συμφωνίες Ρήσης και Λονδίνου, είπε το εξής συγκεκριμένο. Αυτά λέμε αγόρευση στη Βουλή μέσα, από το βήμα της Βουλής. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν τα λέτε εσείς κι εγώ? Λέει λοιπόν ο Γεώργιος Παπανδρέου, το θέμα της Βορείου Ηπείρου υφίσταται. Η δε διεκδίκησης επί της Βορείου Ηπείρου είναι ιερά και απαράγραπτος και καμία ελληνική κυβέρνηση να μην επαναλάβει με τη Βόρειο Ήπειρο ό,τι έγινε με την Κύπρο, δια το οποίο εγγράφει η απάρνηση της ενώσεως. Δηλαδή ξεκάθαρα λέει ο Παπανδρέου, κύριε Καραμαλή ξεπούλησε στην Κύπρο, δεν είναι ο Καραμαλής μόνος, είναι όλοι οι παιδί αυτών, δεν είναι μόνος, δεν τα έπαφε. Ο Αβέροφερ ήταν μαζί προς εξωτερικών. Ο Μακάριος, ο Γάμα. Για όνομα του Θεού λοιπόν, ξεπουλήσατε την Κύπρο, να μην βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση να ξεπουλήσει και τη Βόρειο Ήπειρο. Διότι αυτό είναι ιερόν αίτημα των Ελλήνων και της Ελλάδας περί διεκδικήσεως της Βορείου Ήπειρου. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο Μεν Μολότοφ έθεσε βέτο το 46 το ΙΕ όταν... Να πούμε, Μολότοφ, υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης το 1900 για τους νεότερους. Για τους νεότερους, μάλιστα. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Έκανα και εγώ το ίδιο λάθος, το οποίο το θεωρούσα δεδομένο. Λοιπόν, έχει περάσει η εποχή μας τώρα. Είναι, δεν τα θυμούνται αυτά. Ναι. Δεν έχω καμία αντίρρηση, λέει, να ενσωματωθεί η Βόρειος Ήπειρος με την Ελλάδα, αλλά όταν λυθεί και το γερμανικό θέμα, να επανέλθουμε. Τώρα ξελίγω στα σκαλέρνα, διότι ήξερε το γερμανικό θέμα τραβήξει. Ναι, αλλά το γερμανικό θέμα, καλός ή κακός, ελήθη το 89. Σηκωθήκαμε εμείς το ΙΕ να πούμε καλημέρα σε χείρι. Αυτά είπατε το 46, να συνέλθουν οι υπουργοί των εξωτερικών των μεγάλων δυνάμεων να αποφασίσουν παίρνουμε ή δεν παίρνουμε τη Βόρειο Ήπειρο. Εγώ δεν διατήρουμε ότι θα μας τη δίνανε, αλλά εμείς τι είχαμε να χάσουμε να τη ζητήσουμε? Η Αμερικανική Γερουσία έχει ψηφίσει την απόδοση της Βορείου Ήπειρου στην Ελλάδα στις 29 Ιουλίου του 46 του ίδιου έτους. Και δεν το έχει ανακαλέσει, πρόσεχε Ρούντα, δεν το έχει ανακαλέσει έκτοτε. Είπαμε ποτέ στους Αμερικανούς, μίλησε ο Μπούς εδώ. Κύριε, γιατί δεν τηρείτε το λόγο σας? Μου κάνει εντύπωση, διότι είπατε κάτι πριν για τον κύριο Παπακοσταντίνου που ήταν και υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν,
θυμάμαι ότι πέρσι τον συνείδησα τυχαία μέσα σε ένα θέατρο και μόλις τον είδα μακριά πήγα αμέσως παπ και τον έπιψε, λέω τι γίνεται με το βορειοπορτικό. Μου απήντησε λοιπόν και οι αλβανικοί και τουρκικοί λαοί τι θα κάνουν, λέει. Ποιοι αλβανικοί και τουρκικοί λαοί τι θα κάνουν? Τα αιτήματα της Ελλάδος και τα δίκαιά μας είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε? Λέει, σκαλίζουμε πράγματα τα οποία και βγάζουμε. Ποια πράγματα σκαλίζουμε? Ίσα ίσα δεν σκαλίζουμε τίποτα. Θυμόσαστε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέγανε ότι δεν υφίσταται μακεδονικό ζήτημα. Μιλάω για το 1991 και έχω γράψει ένα 16σέλιδο. Εδαφικές διεκδικήσεις του ελληνισμού και εξωτερική πολιτική μεταπολεμικών κυβερνήσεων Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς έχουμε εθνικά διεκδικήσεις. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Παπανδρέου να λέει δεν διεκδικούμε τίποτα? Και καλά δεν διεκδικεί στα χωράφια. Η Βόρειος Ήπειρος όμως έχει και 400.000 Έλληνες. Αυτός πώς τους παρατάμε έτσι, τι, καταρχήν ποιο δικαίωμα? Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της Θράκης που είναι το βασικό. Οι σύμμαχοί μας έχουν θάψει, κύριο Χούντα. Τους το είπαμε ποτέ. Ενημερώσαμε ποτέ τον ελληνικό λαό. Όταν λέγαμε Ελλάς Γαλλία Συμμαχία επί Ζισκάντεστε, ήταν Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, Καραμαλής και Σία, και επί Μητερά ήταν πάλι Ελλάς Γαλλία Συμμαχία υπό Παπανδρέου. Και θυμόσαστε ότι η Γαλλία ψήφισε υπέρ της Τουρκίας για ορισμένα θέματα τότε. Αλλά εγώ θα κάνω τα ιστορικά. Οι κρίσεις δεν ενδιαφέρουν. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και ποιος τον ρώτησε τον κύριο Παπακοσταντίνου? Τι μας ενδιαφέρει η γνώμη του κύριου Παπακοσταντίνου? Μας ενδιαφέρουν τα δίκαια της Ελλάδος. Δεν θα σκαλίσω τα εθνικά μου δίκαια? Και αυτόν τον έχουμε υπουργό εξωτερικών. Μου λέτε το κάνω προσωπική επίθεση. Σαφώς το κάνω προσωπική επίθεση. Έκαναν κανένα δημοψήφισμα οι κύριοι αυτοί για να λέει ο κύριος Παπακοσταντίνου αυτά? Έρχεται λοιπόν η Γαλλία και μου κάνει εντύπωση. Γιατί ρώτησε επίσημη ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, τούτο ο κύριος Καραμαλής. Ένα με ενδιαφέρει. Θα ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει διά δημοψηφίσματος. Η Γαλλία λοιπόν, κύριε Χούντα, για να φτάσω στους συμμάχους μας, διότι πρέπει να ξέρουμε ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε τον ελληνικό λαό στο στόμα του λύκου και εν συνεχεία μόλις ο λύκος κλείσει το κεφάλι του και μας κόψει το σβέρκο να λέμε τι κάναμε. Τον Απρίλιο του 1921, στο μέσο του ελληνοτουρκικού πολέμου, ο βουλευτής Μπουλιό, Γάλλος βουλευτής με επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, τα εξής εξωφρενικά. Η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία. Να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό είναι κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας. Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον Τούρκο αλόθρησκο εχθρό, διώξε το Πατριαρχείο. Μα το 18 τελείωσε ο πόλεμος, δηλαδή πριν 2,5 χρόνια, 3 χρόνια είχε τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος, όπου η Γαλλία είχε χύσει το αίμα της. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά της Γαλλίας σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο, πολεμώντας κατά των Τούρκων στη Μέση Ανατολή. Είναι γνωστή η υπόθεση αυτή, Λόρεν της Αραβίας, και δεν σημαδεύεται. Και ενώ δεν είχαν ακόμα κρυώσει τα πτώματα και δεν τα είχαν θάψει ακόμα όλα οι Γάλλοι, βγαίνει η κυρία Γαλλία και λέει θέλω να βλέπω μια ισχυρά Τουρκία εις βάρος της Ελλάδος. Και βάσει ποιου αποδεικτικού στοιχείου θα πιστέψω εγώ τη Γαλλία ότι είναι έντιμος έναντι της Ελλάδος σήμερα? Τι με ενδιαφέρει εμένα η κοινή αγορά? Δεν πάει στο διάλογο η κοινή αγορά, κύριε Χούντα. Τι μας έδωσε η κοινή αγορά? Το 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια πρόστιμο για το παραπάνω γάλα που φτιάξαμε. Με πήρανε χθες. Είχα την τιμή και τη δυνατότητα να μιλήσω από ένα τηλεοπτικό κανάλι όπως και σήμερα στην Πάτρα. Με καλέσανε εκεί πέρα και πάσε τόσο χάλασε ο κόσμος και με πήραν από τη Γαστούνη. Λέει κύριος, γιατί έδωσε το τηλέφωνο, κύριος Χερόπλε, είμαστε 12 γαλακτοπαραγωγοί, δεν έχουμε ποσόστοση. Λέω εσείς αγαπητέ προσωπικός, πόσες αγελάδες έχετε? Μου λέει 30. 30 γελάδες, κύριε Χούντα, μέσω όρο μας κάνει ένα τόνο γάλα την ημέρα. Και ο άνθρωπος δεν έχει ποσόστοση να το πουλήσει. Η υπόψη είναι το εξής. Δεν πληρώνει η Ελλάδα το πρόστιμο του 1,250 εκατομμύρια στην κυρία κοινή αγορά. Δηλαδή στους Ολλανδούς, τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Εγγλέζους, τους δίθεν συμμάχους μας. Αλλά το πληρώνει ο παραγωγός.
αυτά τα πληρώσανε μεν οι μεγάλες βιομηχανίες, αλλά θα τα παρακρατήσουν, διότι ο παραγωγός υποτίθεται ότι έκανε αυτό το τρομερό έγκλημα, κυρίες και κύριοι, να φτιάξει γαλατάκι να πιούν οι Έλληνες και τα αγορά της Ελλάδας γάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνουν τέρατα και σημεία, και οι άνθρωποι, ακούστε, νοικιάζουμε, λέει, ποσόστος με 20 δραχμές το κιλό. Αυτά είναι, κύριε Χούντα, ούφο. Τι πάει να πει, ρε φίλε, του λέω, νοικιάζετε ποσόστοση. Είναι κάποιος, λέει, που δεν έχει αγελάδες, αλλά έχει ποσόστοση. Και νοικιάζουμε την ποσόστοση του, λέει, για να μην πληρώνουμε πρόστιμο. Πόσο τη νοικιάζετε, 20 δραχμές το κιλό. Μα δεν βγάζει 20 δραχμές το κιλό καθαρά λεφτά ο άνθρωπος. Άμα δώσει 20 στο ενίκιο, τι είναι η ποσόστοση, τι είναι, διαμέρισμα είναι και τι νοικιάζουν. Μα δεν τρέπεστε, ρε Υπουργείο Γεωργίας, ρε άχρηστη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου πας και τα πεις, θα πούνε ότι εδώ πρόκειται περί παραλογισμού. Μας έφτασε λοιπόν η κυρία κοινή αγορά, η σύμμαχή μας είναι αυτή. Γιατί ποια είναι η κοινή αγορά σήμερα? Η Ολλανδία, σύμμαχός μας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Δανία, σύμμαχό μας. Το Βέλγιο, σύμμαχός μας. Η Γαλλία, σύμμαχός μας. Η Αγγλία, σύμμαχός μας. Η Ιρλανδία, σύμμαχός μας. Το Λουξεμβούργο, αυτό δεν το θεωρώ κράτος εγώ. Δεν μπορεί τύχες της Ελλάδος να παίζονται ότι θα πει το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, καταρχήν βάσει πίεση μαθηματικής, ηθικής και αριθμητικής αναλογίας, 300 εκατομμύρια Λουξεμβουργέζοι έχουν 6 ευρωβουλευτάς και 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουν 24 ευρωβουλευτάς. 300.000. 300.000. 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντύπωση του λόγου. Λοιπόν, 300.000 Λουξεμβουργέζοι έχουν 6 ευρωβουλευτάς και 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουν 24. Εσείς το καταλαβαίνετε. Το ενδοξότερο γεγονός της πιστεώς. Δεν υπάρχει τίποτα το λογικό μέσα στην κοινή αγορά. Θα μου πεις τη σχέση γονάδα με Τεθράκη. Σαφώς έχουν σχέση. Διότι όταν οι σύμμαχοί μας φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και δεν μας επιτρέπουν, ελέω βέβαια της εσωτερικής προδοσίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και όλων των περί αυτών, διότι ήθελαν να ξαναδεί οι ευρωβουλευτές, δεν παρατούνται. Είναι δυνατόν να πληρώσει ο Έλληνας αγελαδοτρόφος πρόστιμο επειδή έκανε λίγο γάλα να φάνε τα μωρά της Ελλάδας? Δεν έκανε να πεθάνε τα μωρά της Ελλάδας αν δεν στείλει Ολλανδία γάλα. Θυμόσαστε και την άλλη φορά που είχαμε πει ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής είχε 300 τόνους γάλα τη δεκαετία του 50-60 και έχει μείνει με 40. Από την καταπληκτική πολιτική της κτηνοτροφική, την οποία εφήρμοσε η ΕΡΕ, και εν συνεχεία όλες, γιατί ο ένας, θυμόσαστε, ο ένας παίρνει καμένη γη από τον άλλον. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα στο Θρακικό, όπου το Θρακικό έχει την εξής ιδιομορφία που ο κόσμος δεν ξέρει. Ότι εις μεν τον ομό Εύρου έχουμε έναν αμυγή ελληνικό πληθυσμό, αλλά λίγο πιο πίσω, Ξάνθη, Κομωτινή και τα λοιπά, έχουμε αυτή τη μεγάλη μειονότητα των Μωαμεθανών, όπου πάρα πολλοί από αυτούς έχουν τουρκική συνείδηση. Ούτε να πας εκεί πέρα στα χωριά δεν μπορείς. Άγονται και φέρονται δε ξεκάθαρα και, αν θέλετε, και έτσι θελικά, από το τουρκικό κράτος, όπου στέλνει τους δασκάλους, όπου στέλνει τους μουφτίδες και ούτω καθεξής. Υπήρχαν, θυμάμαι τότε που και εγώ ασχολήθηκα, επιδηρέτησα επάνω, 56 χωριά στο νομό επάνω περί την Κομωτινή, την Γιουμουλτζίνα τη λεγόμενη, 99,99% μα μέθανε οι Τούρκοι, ούτε ένας Έλληνας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Γιατί τώρα? Διότι ουσιαστικά αποκόπτεται ένα μέρος της χώρας από ένα άλλο, το οποίο δεν είναι αμυγός ελληνικό, εάν συνεχίσουν τα πράγματα. Οι κύριοι σύμμαχοί μας λοιπόν αυτοί τι έκαναν? Ενέδωσαν εις τους διωγμούς των Ελλήνων Ήμβρου, Τενέδου και Κωνσταντινούπολης μέχρι και προσφάτως με τα γεγονότα του 1955, έτσι δεν είναι? Ενώ δηλαδή ο ελληνισμός εξυφανίστη από την Τουρκία, ο τουρκισμός μέσα στην Ελλάδα ανθίζει. Γιατί γίνεται αυτό? Πότε η Ελλάδα πήρε μέτρα να προστατεύσει τον ελληνικό πληθυσμό? Αν υπολογίσουμε 4 εκατομμύρια Έλληνες μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 2 στη Θεσσαλονίκη, 500 στην Κρήτη, μας κάνει 6,5, κάποιο 1,5 που είναι Πελοπόννησο, Αττικό, Βοιωτία, Χαλκίδα κτλ. Όλη η υπόλοιπος χώρα, κύριε Κούντα, κατοικείται από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για μια άδεια χώρα. Ποιος θα την κρατήσει αυτή τη χώρα? Αυτά είναι βέβαια αιτιολογίες οι οποίες ανάγονται επί εποχής ΕΡΕ, όπου η αγρονομία έγινε αστυνομικό κράτος, καθήλωσε τις γεωργικές τιμές
και τα γεωργικά και ακτινοτροφικά προϊόντα που τζώσαν οι άνθρωποι, οι γεωργοί και οι ακτινοτρόφοι τη χώρα και σηκωθήκαν και φύγανε. Οι μένοι ήρθαν στην Αθήνα και γίνανε λοχιοπόλοι, ψιλικατζίδες και δεν συμμαζεύεται, και οι άλλοι πήγαν στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε το 1/3 του μέσου πληθυσμού της κοινής αγοράς και να έχουμε την επιβολή τριγύρω από όλους αυτούς. Και απορώ, δηλαδή απορώ και εξίσταμαι με την, αυτή τη φράση που μου είπατε, την είπε εδώ ο Παπακοσταντίνος. Ξύνουμε, τι ξύνουμε δηλαδή? Δεν πρέπει ποτέ ο ελληνικός λαός πρέπει να πάει επί σφαγής μη γνωρίζων? Τι είναι αυτό το οποίο ξύνουμε? Υπενθυμίζω τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας το 1883 μέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων λέει ότι όσο περισσότερα αμιγώς ελληνικά εδάφη καταφέρνουμε και αποσπούμε από την δυνατότητα να συνενωθούν αργότερο με τον νεοσύστατο ελληνικό κράτος, τόσο πιο πολύ καθιστούμε τους Έλληνες αδυνάμους εις το να μπορούν αργότερο να μας συναγωνιστούν. Και φρόντισε η Αγγλία, η Ανατολική Ρωμιλία, η Νότιος η Βουλγαρία να πάει στους Βουλγάρους. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα ελληνικό έδαφος. Οι μεν Βούλγαροι λένε Πλόβδιδ, αλλά αυτή είναι η Φιλιππούπολης. Και τι ήταν η Φιλιππούπολης, κύριε Χόντα μου, Βουλγαρικιά? Εδώ δηλαδή είναι να μπορεί και να εξίσταται κανένας πώς είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να αποσιωπά όλα αυτά, να μην έχει διδάξει τον ελληνικό λαό τίποτα. Σας παρακαλώ να κάνετε ένα τεστ. Πρώτη Ελλάδα, δεύτερη Ελλάδα, τρίτη Ελλάδα. Η πρώτη Ελλάδα είναι η Επανάσταση του 1821, την ξέρει όλος ο κόσμος. Η τρίτη Ελλάδα είναι 1912-13, την ξέρει όλος ο κόσμος. Η δεύτερη Ελλάδα, τη Θεσσαλία, πότε την πήραμε, γιατί την πήραμε, ποιος μας την έδωσε και πώς μας την έδωσε, ποιος το ξέρει? Σας προκαλώ να κάνετε ένα τεστ και αν βρείτε στους 100 Έλληνες πάνω από 5 να γνωρίζουν πώς η Ελλάδα πήρε τη Θεσσαλία, ευχαρίστως εγώ δεν θα ζητήσω συγγνώμη όλο τον κόσμο και θα πω δεν ασχολούμαι πλέον, δεν. Αλλά θα δείτε ότι όχι μόνο 5 στους, ούτε 5 στους 1000 δεν το ξέρουν, γιατί αυτό έχει αποκριβεί από το σχολείο. Δεν διδάσκεται τίποτα. Όχι μόνο λοιπόν πρέπει να ξύνουμε εμείς, πρέπει να σκάβουμε εις βάθος όλη την υπόθεση αυτή. Διότι όπως το 1991 λέγανε δεν υφίσταται μακεδονικών, υφίσταται μακεδονικών πρόβλημα σήμερα. Να το, ξεπήρυσε. Σήμερα λέει δεν υφίσταται τίποτα. Πού το ξέρω εγώ κύριε? Εδώ μοιάζει σαν την υπόθεση Χθήμων. Λύκος στα πρόβατα, λύκος στα πρόβατα, λύκος στα πρόβατα. Όταν τελικώς ήρθε ο λύκος δεν βγήκε κανένας. Κοιτάξτε κάτι, να σας πω δύο κουβέντες γι' αυτό, γιατί είναι, μαζεύτηκαν ήδη πάρα πολλά. Θα αφήσω τελευταίο το θέμα της κοινότητας, το οποίο εσείς αναφέρατε πρώτο, και θα πιάσω το τελευταίο, ναι, το μακεδονικό. Συμμερίζομαι απολύτως τις απόψεις Παπακοσταντίνου στο τραπέζι αυτό και θα σας πω το γιατί και σε ποιο σημείο. Δεν ήμουν παροδέκτη, εγώ είπα μόνο αυτό που είπατε. Θα σας πω, θα σας πω. Γιατί το λέω αυτό. Θα το δεχτείτε και εσείς αυτό. Δεν λέω ότι πρέπει αναγκαστικά να δεχόμαστε τις λογικές των άλλων, έτσι. Αλλά όταν είναι επιχειρήματα, έτσι, είναι σεβαστό αυτό, δεν είναι? Με επιχειρήματα αποδεικνύει άπιος κάποια πράγματα, ναι, αυτό μπορούμε να το δεχτούμε. Ναι. Γι' αυτό το συγκεκριμένο, είπε το εξής. Κάναμε, λέει, ένα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και φωνάζαμε, και φωνάζουμε σήμερα, η Μακεδονία είναι ελληνική. Για ποια Μακεδονία μιλάγαμε εμείς? Για να μην το ξεχάσω, θα κάνουμε και εμείς ένα συλλαλητήριο στις 26 του μηνός τώρα, στην πλατεία Κλαθμόνος. Λέω το εξής. Για τα εθνικά θέματα. Η Μακεδονία. 5 η ώρα στην πλατεία, όλοι παρακαλώ να έρθετε. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Έτσι. Αυτό είναι το σύνθημα. Μάλιστα. Εμείς εδώ το λέγαμε αυτό. Ναι. Τι εννοούμε με αυτό? Εγώ είπα ότι το να λέμε στους Έλληνες. Όχι, 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 μισό λεπτό. Ναι. Πέστε μου εσείς, σας ρωτάω εγώ τώρα. Απαντώ. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε. Ποιος το έκανε το συλλαλητήριο, κύριε Κοντά? Να το δούμε με ψυχραιμία. Ποιος, εδώ είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμπας. Ποιος το έκανε το συλλαλητήριο? Να δούμε με ψυχραιμία κάθε πρόβλημα. Ναι. Με το χέρι στην καρδιά, όπως λέμε. Και όχι θέλοντας ποτέ να μειώσουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει δίκιο. Εγώ τουλάχιστον αυτό δεν το κάνω. Δεν μειώνω κανέναν. Όχι, δεν λέω για εσάς. Δεν λέω για εσάς. Λέω γενικά. Ναι. Μην το πάρετε προσωπικά. Δεν το είπα για εσάς. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί, κύριε, όταν μου το είπε. Καθόμουν και το σκεφτόμουν εδώ στο τραπέζι που συζητούσαν και λέω, τι μου λέει τώρα? Η Μακεδονία είναι ελληνική, λέμε εμείς. Ναι. Τι είναι αυτό, τι θα πει αυτό? Πέστε μου, τι θα πει αυτό?
ότι ο γεωγραφικός χώρος που ονομάζεται Μακεδονία είναι ελληνικός. Ξεκάθαρα. Ξέρω που τι εννοείται και που το πήγαινε. Όχι, δεν υπάρχει που το πήγαινε. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μία συγκεκριμένη συνοριακή γραμμή. Έτσι είναι. Συγκεκριμένη επειδή έτσι μας την επέβαλαν. Μπράβο. Αλλά δεν είναι τα δίκαια της Ελλάδος αυτά. Μισό λεπτό. Έχουμε μία συγκεκριμένη συνοριακή γραμμή. Μάλιστα. Βγαίνοντας και λέγοντας εμείς, προσέξτε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό να το δούμε ακριβώς πώς έγινε. Εγώ το θυμήθηκα. Είπαμε εμείς κάτι το οποίο εσείς αρνηθήκατε και λέτε εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Είπε παραδείγματος χάρη ο τότε πρωθυπουργός και σημερινός πρωθυπουργός. Δεν διεκδικούμε τίποτα, αλλά δεν δίνουμε και τίποτα. Και εσείς λέτε ποιος σου είπε ότι μπορείς να λες δεν διεκδικούμε τίποτα. Διεκδικούμε, λέτε εσείς. Σαφώς διεκδικούμε. Παρακάτω. Έχουμε μία οριοθέτηση συγκεκριμένη των συνόρων μας. Η οποία είναι όπως ο χάρτης σήμερα την παρουσιάζει. Μάλιστα. Η Μακεδονία είναι σίγουρο, η Μακεδονία, η γνωστή Μακεδονία, ένα κομμάτι της έχουμε εμείς, ένα κομμάτι. Η είναι... πρώην Ιουγκοσλαβία. Μπράβο. Η και ένα κομματάκι η Βουλγαρία. Και ένα κομματάκι η Βουλγαρία. Αυτή είναι η Μακεδονία. Μάλιστα. Εμείς λέγοντας η Μακεδονία είναι ελληνική, προσέξτε τι σε ρωτάω. Ναι. Εννοούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε τη Μακεδονία που έχει σήμερα η Βουλγαρία, το κομμάτι αυτό και το κομμάτι των Σκοπίων. Αυτό λέμε φωνάζοντας η Μακεδονία είναι ελληνική. Με ρωτάτε να απαντήσω. Ναι. Μάλιστα. Όταν έγινε το συλλαλητήριο αυτό, είπα το να λέμε στους Έλληνες ότι η Μακεδονία είναι ελληνική είναι σαν να βγούμε στους δρόμους και να λέμε ο ίδιος βγαίνει από την Ανατολή. Αυτό το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες. Οι υπόλοιποι το ξέρουν. Και το συλλαλητήριο έγινε λέγοντας ότι εμείς κρατάμε τη Μακεδονία τη δικιά μας, αυτό το νόημα και δεν μπορούμε να μας την πάρετε. Και ο κύριος Παπακοσταντίνο εννοεί ότι έξω το εξέλαβαν ότι εμείς διεκδικούμε και το υπόλοιπο τμήμα της Μακεδονίας που είναι σήμερα το κρατήριο των Σκοπίων και, της, και το τμήματάκι της Βουλγαρίας. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έξω αυτό νομίζουν ότι εμείς διεκδικούμε. Όχι. Αλλά... ότι εμείς λέμε ότι αυτή η Μακεδονία που κατοικούμε είναι ελληνική. Ναι. Και, και πολύ σωστά. Και ποιος σας είπε ότι δεν είναι. Εκτός εάν εσείς, μια ερώτηση, διεκδικείτε να πάρετε το κομμάτι αυτό της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας που λέγεται Σκόπια και το κομμάτι αυτό που έχει σήμερα η Βουλγαρία, το μικρό. Ναι. Αυτό τι διεκδικείτε, τι θέλετε, ποιο είναι το ερώτημά σας. Άρα το ερώτημα... τι θένει προς εμάς. Ξεχάστε, ξεχάστε, κατάλαβα πολύ καλά. Εμείς δεν είμαστε εδώ τώρα. Ο κύριος Παπακοσταντίνου εννοούσε ότι το συλλαλητήριο ήταν ο αόριστον. Όχι, όχι, δεν εννοούσε τίποτα από αυτά. Αλλά πώς. Είπε οι ξένοι, ρωτούν. Ναι. Τελικώς. Ναι. Τι ζητάτε ρε παιδιά. Τι, δηλαδή ότι εκεί που μένετε η Μακεδονία είναι ελληνική, η ελληνική είναι. Την έχετε. Αυτό ζητάτε ή ζητάτε τα Σκόπια να πάρετε και το κομμάτι της Βουλγαρίας τώρα. Τι ζητάτε. Το ρωτήσανε οι ξένοι αυτό. Αυτό ρωτήσανε. Το ρωτήσανε. Ναι. Πού το. Τι πού. Είστε κανένα επίσημο έργο τώρα, αφήνετε τα παραμύθια τώρα. Δεν πάρε, ντρεπόμαστε λιγάκι. Αυτό είναι φαντασιοπληξίες του καθενός. Εμείς τι εννοούμε όταν λέμε Μακεδονία ελληνική. Δεν ξέρω τι εννοούσανε πάνω. Όχι, 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 όχι. Στο συλλαλητήριο που κάναμε. Ναι. Τι εννοούσαμε. Ξέρετε τι θέλω να πω. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε. Τι θέλω να πω. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Εγώ είμαι περισσότερο Έλληνας από σένα και εσύ λιγότερο. Μα δεν με αφήνετε να τελειώσω. Λέω λοιπόν. Τι εννοούσαμε στο συλλαλητήριο. Γιατί ρωτάτε εμένα, δεν εγώ το διοργάνωσα. Όχι. Λέω. Ναι. Τι νομίζετε εσείς ότι, ότι εννοούσαμε. Αυτό το συλλαλητήριο για μένα δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Παπακοσταντίνος. Προσέξτε όμως. Προσέχω. Για μένα το συλλαλητήριο έπρεπε να γίνει ως εξής. Μάλιστα. Να έχουμε φτιάξει εμείς ένα χάρτη και να λέμε η Μακεδονία είναι αυτή που κατοικούμε και αυτή που δεν έχουμε. Και αυτά μας ανήκουν. Και αν εσύ κύριε Γκριγκόροφ, είναι ακριβώς το αντίθετο, αντί να διεκδικεί ο Γκριγκόροφ ένα κομμάτι εκτός από αυτήν που έχει και ένα δικό μας, διότι η υπόθεση του συντάγματος των Σκοπίων είναι ότι αφήνει να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσουν, όπως είχαν και κάνει και χάρτες, δεν είχαν κάνει χάρτες, όπου είχαν μέσα και τη Χαλκιδική και όλα αυτά, όπως υπάρχει κι άλλος χάρτης τώρα που έχει όλη τη Θράκη και ένα τμήμα της Νοτιού Βουλγαρίας και λίγο τα Σκόπια σε ένα άλλο κράτος. Το δημοσίευσε και ο εφημερίδας εχθές. Ως εκ τούτου, εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει και εμείς ένα χάρτη και να λέμε αυτή τη Γιουγκοσλαβία, αυτή τη Μακεδονία μας τη φάγατε τότε το κομματάκι και το θέλουμε πίσω.
το συλλαλητήριο έπρεπε να ήταν ξεκάθαρα διεκδικητικό. Ότι εμείς, κύριε, δεν διεκδικείτε εσείς τα ελληνικά πράγματα, εμείς θέλουμε αυτά που μας κλέψατε. Διότι ο ελληνικός στρατός, ξέρετε εσείς καλύτερο νεμού, ότι μπήκε στο μοναστήρι, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, 24 ώρες μετά τους Σέρβους. Και ρωτώ, επειδή ο στρατός ο ελληνικός μπήκε μέσα σε μια ελληνικοτάτη πόλη 24 μετά, ώρες μετά το Σερβικό, πάει να πει ότι το μοναστήρι δεν είναι ελληνική περιοχή, του Γκριγκόροφ είναι. Ως εκ τούτου, ναι μεν έχει δίκιο ο κύριος Παπακοσταντίνου να λέει ότι το συλλαλητήριο ή το αόριστον και μπέρδεψε τους ξένους. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Όχι, ότι οι ξένοι είπαν τι εννοείται. Ναι, είπε τι εννοείται. Μπερδευτήκαμε. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Πέστε μας. Άρα αυτό λέτε, ότι οι ξένοι μπερδευτήκανε. Μας στείλανε κανένα χαρτί να μας ζητάνε να τους διευκρινίσουμε τι εννοούμε. Έγινε καμιά ανταλλαγή επισήμων εγγράφων από το ΝΑΤΟ, το ΙΕ, την κοινή αγορά προς το Υπουργείο Εξωτερικών να μας το δείξουνε. Εμείς τι είμαστε, το κοπάδι είμαστε οι Έλληνες και ο κύριος Παπακοσταντίνος σαν Υπουργός Εξωτερικών όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σέβερτ, αυτοί είναι μόνο οι γνώστες των εθνικών θεμάτων, επειδή είναι οι πάνσοφοι και οι πατριώτες και εμείς είμαστε οι λύθοι εδώ πέρα που πρέπει να ακούμε αυτά τα περίεργα ακατανόητα που πρέπει να ξυπνήσουν τις πυθίες να μας εξηγούν τι λένε. Φώναξε λέει ο Έβερτ και είπε κάτι μυστικά του, πώς τον λέγανε, του Πασόκ αυτό, τον κύριο... Ποιον φώναξε ο Έβερτ? Λιβάνη. Τον κύριο Λιβάνη, ότι κάποιος συνταγματάρχης λέει και ο συνταγματάρχης όχι τόπα λέει δεν τόπα, αλλά δεν εννοούσε. Τι είναι αυτά ρε? Τι είναι ο ελληνικός λαός? Αλλά να σας πω τι έπρεπε να κάνει, υπήρχε κράτος εδώ πέρα, δεν πρόκειται να μην το πω τι είναι αυτό. Ποιος ξεκίνησε το σάλο αυτόν κύριε Χούντα μου, δεν τον ξεκίνησε το βήμα? Ε? Δεν μου απαντάτε. Το άρθρο που... Μάλιστα. Το Κυριακάτι. Μάλιστα. Ναι. Το βήμα ποιος το έχει? Ποιος είναι υπεύθυνος του βήματος? Ο εκδότης του. Ο εκδότης. Ψυχάρης. Ο κύριος Ψυχάρης. Ας τον Ψυχάρη. Κύριε Χούντα, δεν θα κορδευόμαστε τώρα. Ο Ψυχάρης. Δεν είναι ο Λαμπράκης. Δηλαδή ο Ψυχάρης. Εκδότης και διευθυντής και κουμανταδόρος είναι ο... Δεν ξέρω εγώ. Και εγώ δεν ξέρω κανένα Ψυχάρη. Εγώ ξέρω ένα Λαμπράκη. Αυτός κάνει κουμάντο. Όχι, δεν κάνει αυτό το σκουμάντο. Ναι, αυτός έχει την πακέτα. Όχι, μην το λέτε αυτό. Δεν ξέρω, θέλετε και τον Ψυχάρη και τον Ψυχάρη. Μην το λέτε αυτό. Λοιπόν, εγώ σαν εισαγγελέας της χώρας, αρχιεισαγγελέας, αν υπήρχε κράτος εδώ πέρα, δεν υπάρχει κράτος. Εδώ να μην πω τι είναι αυτό. Έπρεπε να δω κύριε εσύ. Πού το βρήκες αυτό, ρε? Πώς ταρακουνάς ένα ολόκληρο λαό εμφανίζοντας κύριε Λαμπράκη, και εγώ ξέρω Λαμπράκη, τώρα εσείς λέτε Ψυχάρη και Ψυχάρη. Και Λαμπράκη και Ψυχάρη. Πού το βρήκατε αυτό το χαρτί και δημοσιεύετε πρωτοσέλιδο? Και δημιουργείται τόσα προβλήματα σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Τους κάλεσε κανένας ποτέ? Μην μου πείτε τώρα το δημοσιογραφικό απόρριτο, διότι αν το δημοσιογραφικό απόρριτο είναι πάνω από το συμφέρον της χώρας και την πατρίδα, εγώ ξέρω το ρητόν αυτό εδιδάχθην στο σχολείο μου και τον πατέρα μου και με αυτό θα πεθάνω. Μητρώστε και πατρώστε και τον προγόνα πάντων και τις θρησκείες και τις οικογενείες και του δημοσιογραφικού απορρίτου τιμιότερο και αξιότερο στην πατρίση. Να έρθει ο κύριος Λαμπράκης εδώ και ο κύριος Ψυχάρης και να μας πούνε πως στο διάλογο το βρήκαν αυτό το κολόχαρτο. Μια στιγμή δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα που να πάρει και να σηκώσει αυτόν τον τόπο. Γιατί έκανα τα πρώτα όπλα της ελληνικής ιστορίας και κατέληξα με χειροπέδες. Και δεν πρόκειται να σταματήσω. Λοιπόν, να μας πούνε πού το βρήκανε το παλιό χαρτό αυτό και το δημοσιεύσανε και από εκεί θα βγάλουμε την άκρη. Αυτός δύο κύριος συνταγματάρχης, ο συνταγματάρχης υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Δεν υπάγεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ούτε υπάρχουν θέματα. Αρνήθηκε. Από όσο ξέρω. Αρνήθηκε. Από όσο ξέρω. Ορκίστηκε. Τον κάλεσε κανένας να περάσει ένα στρατοδικείο. Δεν έχω ιδέα, είπε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Προσέξτε με. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε. Θέματα που έχουν να κάνουν με το έθνος, την πατρίδα, το λαό, δεν είναι σούπα μούπες. Δημιουργήθηκε θέμα, είχε υποχρέωση ο κύριος Υπουργός. Μα είπε, δεν μίλησα, δεν τον είδα, δεν ξέρω. Είχε υποχρέωση ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης να τον παραπέμψει στο στρατοδικείο. Με ποιο δικαιολογικό. Αλλά να ξεκαθαρίσει σαν τη γη, κύριε, με ποιο δικαιολογικό. Ναι. Ότι. Λέει, εγώ δεν τον είδα. Ναι. Δεν μίλησα μαζί του. Μάλιστα. Δεν του είπα τίποτα. Μάλιστα. Εγώ, ο διπλανός μου, παραδιπλανός μου, παραδιπλανός μου. Μάλιστα. Λέει. Και επειδή λέει. Μισό λεπτό. Και επειδή λέει τι θα πει. Ναι. Και επειδή λέει ο άλλος ότι εγώ μου το είπε. Ακριβώς. Γι' αυτό να γίνει λοιπόν ένα δικαστήριο.
διότι στο δικαστήριο θα αρχίσουν οι μάρτυρες, θα αρχίσει η διαδικασία και θα βγει η άκρη. Όλα, όταν για το τελευταίο, όταν κάποιος ανθρωπάκος δεν πλήρωσε το ΙΚΑ του. Κοιτάξτε, δεν παίρνω το μέρος του αξιωματικού. Όχι, δεν με ενδιαφέρει ο αξιωματικός, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Βγαίνει η άκρη. Ναι, δεν βγαίνει. Μα θα έλεγε μονίμως στο δικαστήριο, εγώ δεν είπα τίποτα. Ακούστε, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω. Να γίνει η διαδικασία. Μα λέω, έγινε η διαδικασία. Όταν ένας ανθρωπάκος, κύριε Χούντα, δεν έχει πληρώσει 35.000 στο ΙΚΑ, κινείται μια ολόκληρη διαδικασία, ένας ολόκληρος μηχανισμός και τον πάνε στο δικαστήριο. Και λέει παρακρατήσεις και παραμύθια της καλυμμένης και του χρόνου είναι 2 χρόνια φυλακή. Εδώ λοιπόν που σήμερα στη θέμελη κουνιέται όλη η Ελλάδα με αυτό το δημοσίευμα, είπε ο Εύερτ, δεν είπε, τόπα σούπα μούπες, περνάει απαρατήρητο και δεν επιλαμβάνεται κανένας δια μιας διαδικασίας ξεκάθαρης από τις οποίες θα μπορέσει να αποδειχθεί και ρωτάμε ποιον, τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή ρωτάμε αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται την Ελλάδα επί δεκαετίες να μας πούνε καμιά αλήθεια. Πάρτε το βιβλίο του πρέσβου Σακερροπούλου, «Η σκιά της Δύσης, ιστορία μιας καταστροφής», που ήταν πρέσβης της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, ότι έγινε η καταστροφή. Πότε οι Φράγκοι υπεστήριξαν την Ελλάδα, ιστορικός? Μόνο όταν του συνέφερε, ποτέ άλλοτε. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν για το οποιοδήποτε μικρό παράπτωμα να επιλαμβάνεται ο εισαγγελέας, τα δικαστήρια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και για ένα τέτοιο κολοσιαίο θέμα να λέει το πες, λέει όχι δεν το είπα, λέει διότι εγώ δεν έχω ιδέα και τελειώσαμε. Τι είναι αυτά ρε? Αυτά είναι ούφο για μένα, ναι. Έπρεπε να πάει πρώτο δικαστηρίου ο κύριος Εύερτ να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο, εάν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, με ερωτηματικά. Να πάει ο κύριος συνταγματάρχης στο στρατοδικείο, να κινήσει τη διαδικασία ο κύριος Υπουργός Αθηνικής Αμήνης και να πάει ξεκάθαρη νότα, όχι ρωτήσαμε, να δημοσιεύσουν στις εφημερίδες τι ρωτήσανε τον ΝΑΤΟ. Διότι εγώ, κύριε Χούντα, δεν είμαι κάφρος, ο ελληνικός λαός δεν είναι κάφριστάν, δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται σε ένα λαό κατά τέτοιο τρόπο σαν να μας περνάνε για ηλιθίους. Εδώ μας περνάνε για ηλιθίους. Ξεκινάμε λοιπόν από τον κύριο Λαμπράκη, από τον κύριο Ψυχάρη, διότι δεν μου λέτε τι έγινε τώρα, ξύπνησε ένα πρωί ο κύριος Ψυχάρης και έβγαλε στη φόρα ότι το ΝΑΤΟ έκανε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τύπου στον Ήπειρο, το τα είδε. Από κάπου ξεκινάει, κύριε Χούντα, αυτό. Από πού ξεκινάει? Τη βγάλαμε την άκρη μας, την είπανε, όχι. Επαφιόμεθα ότι ο συνταγματάρχης λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο Εύρετ λέει, αφού εκείνος δεν είπε, ο άλλος δεν είπε και δεν είπε, πάνω, και ένα μεταξύ μας λες και πες με μωρά, πες με γκαζές. Αν η γκαζά αυτή είναι δική σου ή δική μου. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μεταπολεμικός, το ελληνικό κράτος, σαν κράτος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και σύσσωμος, ο παραδοσιακός, επαγγελματικός, πολιτικός κόσμος, ο οποίος άγεται και φέρεται ξεκάθαρα έξωθεν, οι ξένες μεγάλες δυνάμεις έχουν τα πολιτικά τους μαγαζιά στην Ελλάδα και έχουν υπαλλήλους εδώ, τους πληρώνουν για να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Εγώ προσωπικώς δεν το ανέχομαι και από αυτά τα οποία έχω καταλάβει, κανένας Έλλην πλέον αυτό δεν το ανέχεται, διότι άρχισαν οι Έλληνες πλέον να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Και το χουνέρι το οποίο πιθανώς μας ετοιμάζουν ή δεν μας ετοιμάζουν, εγώ θέλω να το ξέρω. Διότι εγώ έστειλα τον κύριο Παπακωνσταντίνου, τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν λέω εγώ ελληνικός λαός, η ψήφος η δικιά μου, τους έδωσε τη δυνατότητα να παριστάνουν τους μεγάλους και τους τρανούς. Και από τη στιγμή που ο λαός τους έδωσε αυτό το δικαίωμα, στο λαό θα λογοδοτούν και αυτοί οι κύριοι δεν λογοδοτούν στο λαό. Λογοδοτούν αναμεταξύ τους. Σαν αποτέλεσμα, διότι η συζήτηση μπορεί να πάει 17.000 ώρες, ξέρω να πω ότι το 1947 στο ΙΕ διεκδικήσαμε μόλις 7.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανατολικής δρομηλίας από τα 30 τόσα για στρατιωτικούς λόγους. Ενώ οι λόγοι είναι εθνολογικοί, ιστορικοί, γεωγραφικοί, πολιτιστικοί, θρησκευτικοί και όχι στρατηγικοί. Εμείς παραλείψαμε όλους τους λόγους, τους ουσιαστικούς,
και παρουσιάσαμε ένα λόγο, ο οποίος εκ των προτέρων ήταν ξεκαθαρισμένο ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτός σαν αίτημα. Δηλαδή σου λέει τώρα το υπάρχει το ΙΕ και τα θέματα τα στρατηγικά, δηλαδή ζητήσαμε ένα κομμάτι εδάφους μέσα στη Βουλγαρία για να μην είμαστε τόσο κοντά από τα βουλγαρικά σύνορα προς τη θάλασσα, να μην αποκοπούμε. Αλλά αυτό είναι, ξέρω εγώ, αν φωνάζετε ένα δικηγόρο σήμερα της ΟΚΑΣ και του λέγατε κύριε βάλε λόγους, προτάσεις στο δικαστήριο, διότι και το ΕΠΗ είναι ένα μεγάλο διεθνές δικαστήριο, μια χοντρή διεθνής απάτη αν θέλετε, αλλά εν πάση τόσο, η οποία όμως δικάζει αληθοφανώς. Και όταν εμείς αυτή την αληθοφάνεια που μας δίνεται η δυνατότητα να τη διεκδικήσουμε, την απορρίπτουμε, πώς θα μας δικαιώσει? Αν πάτε στο δικαστήριο και πείτε ο Σοφιανόπουλος μου χρωστάει περίπου 10 εκατομμύρια, λέει ως αόριστη το δικαστήριο και την πετάει. Θα πείτε 9.852.432 δραχμές από αυτό το λόγο. Σαν συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει κύριε Κοντά μου ότι εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι έγινε αυτό στο ΝΑΤΟ ή ότι δεν έγινε. Ξέρω όμως ότι δεν μπορεί ένας εκδότης να ξυπνήσει ένα πρωί και να βγάλει σε μία από τις αρχαιότερες και με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία εφημερίδες της χώρας και με μία κάποια βαρύτητα. Το Βήμα έχει κάποια βαρύτητα μέσα στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Το Κυριακάτικο μάλιστα. Και να λέει πράγματα τα οποία πέσανε τον ουρανό. Από κάπου ξεκίνησε αυτό. Αυτό έπρεπε να βγάλουν άκρη, το πρώτο. Το οποίο το επαναλαμβάνω, θα το ξαναπέσω. Το ξαναλέω για να γίνει συνείδηση. Δεν θέλω να τη συνεχίσω γιατί με λυπεί πάρα πολύ αυτή η υπόθεση. Εγώ έχω επαναστατήσει μέσα μου, κάνω γενική επανάσταση σήμερα σε αυτή τη χώρα και δεν παρακάνω τίποτα άλλο, παρά τα κουμπούρια, ούτε τις καραμπίνες να ξαναβαράω δεξιά και αριστερά. Ένα είναι βέβαιο όμως, ότι αν δεν προσέξουμε κύριε Χούντα, έχουμε, όπως λέει το ρεζό, κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε χρόνο ή κάθε 5-10 χρόνια, μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα, η νικήτρια του πολέμου, αυτή που έδωσε την δυνατότητα στους συμμάχους να νικήσουν, η χώρα για την οποία γράφανε όλες οι εφημερίδες του κόσμου, όλες οι εφημερίδες του κόσμου, ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες πλέον και όχι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, ουσιαστικά δεν επήρε τίποτα. Ξέρετε τι πήρε μόνο? Συμπτωματικός. Κάτι πολύ δικό μας, τα δωδεκάνησα. Αυτό ήταν το κέρδος της Ελλάδος. Δηλαδή μας επέστρεψαν ένα κομματάκι πίσω ελληνικής γης. Ας είναι καλά ο μπάρμπας μου ο Γιάννης Σοφιανόπουλος, υπουργός των εξωτερικών. Συμπέρασμα, μακρινός μπάρμπας, εξαρχιστίας. Συμπέρασμα. Φάγαμε εν συνεχεία την κατραπακιά της Κύπρου. Φάγαμε τη δεύτερη κατραπακιά. Η πρώτη κατραπακιά είναι ότι ενώ επρόκειτο να γίνει ένωση, δεν έγινε ένωση. Εν συνεχεία φάγαμε την κατραπακιά του 1974 που ενώ είχαμε ενώσει την Ελλάδα, την ξαναπροδώσαμε, ο κ. Καραμαλής και η συμμορία του. Μπονάνος, Γαλατσάνος, Θαραπάσης, Πανικόλα, δεν πέρασε κανένα στρατοδικείο. Εν συνεχεία φάγαμε την κατραπακιά των Σκοπίων. Εν συνεχεία φάγαμε την κατραπακιά της Βορείου Ηπείρου. Και όλο αυτό το περίεργο κατασκεύασμα εκεί, διότι αυτό είναι ανοίχτα τα σύνορα, κύριε, όλα εδώ. Ανοίχτα τα σύνορα, ανοίχτα τα σύνορα, πέρασε κύριε Γκριγκόροφ, ο Μακεδονία μάλιστα, ο Μόσπορδο κράτος, περάστε μαζί μας, όλοι μέσα. Είναι πάνω από τους μισούς Αλβανούς μέσα στην Ελλάδα. Είναι ή δεν είναι, κύριε Κοντά? Ποια Αλβανία, υπάρχει Αλβανία, η Αλβανία μέσα στην Ελλάδα είναι. Λοιπόν, έλα και εσύ κύριε Μπερίσα μαζί να πούμε να τελειώμε. Σε 10 χρόνια έχουμε αφομοιώσει όλους αυτούς. Διότι όλοι αυτοί κατά βάση Έλληνες είναι. Αλλά εάν θέλετε. Διότι εγώ είμαι με μεγάλη μάρκα τώρα για να με δουλεύει ο κύριος Τάδε, διότι έφαγα 20 χρόνια. Εδώ θα σας δείξω να προσέξτε. Αίτησης ένωσης της κάτω Αλβανίας με την Ελλάδα. Η παρακάτω επιστολή του 1847 εστάλει στην ελληνική κυβέρνηση μεταφέροντας την αγωνία των ηγετών της κάτω Αλβανίας για το μέλλον της φυλής τους σαν μόνη βιώσιμη κτλ. Κτλ. Ακολουθούν 47 σφραγίδες μπέιδων και αγάδων της κάτω Αλβανίας. 1847, 15 Αυγούστου, Καζά, Κουρβελιέση, Ντελβίνα, Σανιτσάκ, Ζενέλ, Γκιουλέκας, Τζαλίλ, Αγά, Τσελιπιτσάρης,
Σέικος, Μπουλούσης, Μαχρύν, Μπελιουλής, Αβδούλ, Μπέης, Κόκας, Λουλιάν, Τσαπάρης, Μοχαμέτ, Σελμάνης, Μουχού, Πρόνιος, Ζαχίρ, Πρόνιος, Οσμάν, Κούτσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα σπίτια είναι 1388 απάνω Μαλακάστρι, 291 κάτω Μαλακάστρι, 1011 Ρεθύμνη Μουζεκιάς, 700 Κασαμπά Μπεράτη, 1730 Ναχιά Τοπάλι, 1339 Σκαραμπάπ, 50 Τμορίζα, 4.500 Τεπελένη, 4.000 κάτω Αυλώνα και 1803 Καζάν Ντελβίν, τέλος υπομνήματος. Τρεις φορές έχουν οι Αλβανοί, οι οποίοι είναι Έλληνες, ξεκάθαρα οι Έλληνες. Είτε λέγονται Βορειοπηρώτες, είτε λέγονται Αλβανοί, διότι τους έχουν όπως είναι τους γεννήσαρους. Τρεις φορές έχουν κάνει αίτηση και τρεις φορές εμείς και τώρα παριστάνουμε το κορόιδο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κύριος Παπακοσταντίνου και όλοι αυτοί οι δίθεν. Έχω γράμματα για τη γούνα τους. Όχι προσωπικός κατά το πρόσωπο, όχι. Να το βρω, θα μου επιτρέψετε μόνο μια στιγμή. Τώρα είναι εδώ ένα πράγμα που θα σας φύγουν τα... Κυρίες και κύριοι, πρόκειται περί... Ορίστε. Όχι. Να πάρει ευχή. Όταν ψάχνεις κάτι, δεν το βρίσκεις ποτέ. Αλλά είναι και ο λίγο συνηθισμένος. Θα το βρω όμως, πού θα πάει. Εδώ είναι. Να δείτε τι είπανε επάνω στην... τότε στο Ελσίνσκι, σε αυτό δεν είναι, όχι, στο 4, το 4. Υπάρχουν ευτυχώς άνθρωποι, κύριε Χούντα, οι οποίοι δουλεύουν για την Ελλάδα και δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Κύριε και κύριοι, αυτό που ψάχνω να σας βρω είναι η ετικέτα που μας αρνούνται, λένε ότι η Μακεδονία έχει μειονότητα, μακεδονική μειονότητα. Αλλά μήπως το άφησα, το ήταν το προηγούμενο. Λυπούμαι, κυρίες και κύριοι, πράγματι, αλλά έπρεπε να είμαι πιο προετοιμασμένος. Δεν πρόλαβε, τελευταία στιγμή μου ήρθαν αυτά και δεν πρόλαβα να τα... Δεν ξέρω που είσαι, το καλό είναι, αλλά... Άμα αξίζει τον κόπο, περιμένουμε. Πάρα, να το βρήκα. Κυρίες και κύριοι, σας διαβάζω, στα αγγλικά είναι denying ethnic identity. Αρνούμεθα άρνησης, λέει, εθνικής ταυτότητος. The Macedonians of Greece, οι Μακεδόνες της Ελλάδος. Human Rights Watch Helsinki. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ελσίνσκι, το οποίο και εμείς υπογράφουμε, κυκλοφορούν χαρτιά, εδώ κυρίες και κύριοι το χαρτί, υπάρχει φωτοτυπία, όπου η Ελλάδα, ακούσον άκουσον, αρνείται στους Μακεδόνας, λέει, την εθνική τους ταυτότητα. Και σας διαβάζω, λέει επίλογος στο άρθρο, δεν θα υπήρχε λόγος να γράφουμε τόσο καυστικά κατά του Human Rights Watch Helsinki αν δεν γνωρίζαμε τα άτομα που υποστηρίζουν οικονομικά και το διοικούν. Επειδή είναι αρκετοί, ας περιοριστούμε σε λίγους. Παραθέτουμε πρώτον τον γνωστό μας ιονιστή Σόρος. Ο κύριος Σόρος. Τον Αμπράμοβιτς και άλλους όπως η Μπέρνστάιν, Έγκελστάιν, Hellerstein, Goldstein, Goldman, Berman, Nachman, Rothman, Cohen, Scheinbaum, Greenberg, Finberg, Zollberg, Rosenberg, Roth, Blumenthal, Shapiro, Wissner, Levy κλπ. Κλπ. Φυσικά, στην έρευνά μας δεν αμφιβάλλουμε καθόλου για το ποιους θα βρούμε πίσω από όλη την οργάνωση. Έτσι δεν μας εξέπτει καθόλου η παρουσία του Σόρος ακόμη και εδώ. Τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε. Αυτοί που ξεπούλησαν τα μεταλλεία Χαλκιδικής στους Σόρους γνωρίζουν ή δεν ήθελαν να γνωρίζουν. Πάλι 1339 Σκαραμπά. Έτσι λοιπόν να γράφουμε τόσο χαιρετίσματα στο κύριο Παπακοσταντίνου. Στην έρευνά μας δεν αμφιβάλλουμε καθόλου για ποιους θα βρούμε πίσω από όλη την οργάνωση. Τέτοια περίμενα να βγάζει να λέει στον ελληνικό λαό. Σαν τα μεταλλεία Χαλκιδικής στους Σόρους. Τι είμαι εγώ, κύριε Χουντά. Εγώ ήμουν ένας βιομήχανος, ένας επιχειρηματίας, ένας χημικός. Έπρεπε εγώ τώρα πίσω στα γεράματα που λέει ο λόγος να κάθομαι να σκαλίζω τα νύχια μου και να ψάχνω τι κρύβεται πίσω από τις αρχιπροδοσίες των κυρίων πολιτικάντιδων εις βάρος του τόπου μας.
Κοιτάξτε. Και θα αποδείξω κι άλλη μία. Η ευκολία με την οποία μπορούμε να λέμε. Δεν λέω. Μισόλεπτο. Εγώ αποδεικνύω. Δεν λέω. Μισόλεπτο. Το έγγραφο της Αλβανίας για ένωση δεν το λέω εγώ. Το λένε οι άνθρωποι ήδη. Μπέιδες. 47 μπέιδες. 1847. Γιατί δεν μας το διδάξαν στο σχολείο. Τι εννοείς. Κυρίες και κύριοι, εσείς είχατε ακούσει, τώρα δεν πρέπει να απαντήσετε. Έχετε ακούσει ποτέ εσείς ότι ήρθε εδώ πέρα έγγραφο στην Ελλάδα από 47 ετά μπέιδες να ενωθούν με την Ελλάδα. Ό, το 1847. Ναι. Πρέπει να βρούμε ποια κυβέρνηση είχαμε τότε. Το 1847 έχουμε μια απόσταση πόσων ετών. Ναι, σας πληροφορώ κύριε Χούντα, τι από τα λίγα που ξέρω, ναι, ότι ελευθερωθήκαμε μεν το 1827 από μόνοι μας, και όταν καταλάβαμε ότι υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ψυχή, υπάρχει ελληνισμός. Και εκείνα τα παραμύθια εκείνο του άλλου που έκανε κανόνες σκοπήσεις και έλεγε ότι δεν υπάρχει ελληνική φυλή, ο... Αχ, έμπαση μου διαφεύγει. Και τότε είπαν υπάρχει Ελλάδα. Και όταν είδαν ότι υπάρχει Ελλάδα και έχει δύναμη η Ελλάδα, προς όλες τις κατευθύνσεις, θα τους πάρω διάλογος κανένα πρωί, φτιάξανε όλο αυτό το συνοθήλευμα και προωθούν ανέκαθεν ανθρώπους στα πράγματα οι οποίοι ουδεμία σχέση με Ελλάδα έχουν. Ψυχή, κολοκοτρώνιδες, καραϊσκάκηδες, νιαούλιδες, μπουμπουλίνα, σουλιώτισες. Θα θυμηθώ εκείνο το Γερμανό, τον κύριο Φρέντι, αν με ακούς, βρε, κάποτε θέλω να σε πετύχω, να σε πιάσω, να σε λιώσω, που είχαν διακομωδήσει μαζί με μια άλλη κυρία, την ξέρω όπως τη λένε, μέχρι και το σολόγου του, το χορό του Ζαλόγου. Το είχαν κάνει ρεντίκουλο. Σε ένα εργάκι του κυρίου Φρέντι Γερμανού, θυμάσαι τα γραμματάκια προς τη Δέσποινα, τα κοκοράκια κτλ, όπου ο χορός του Ζαλόγου διακομωδείται, το θυμόσαστε? Όχι, δεν θυμάμαι. Εγώ. Θυμάμαι πολύ καλά. Όταν λοιπόν εμείς σε θεατρικά μας έργα εμείς διακομωδούμε το χορό του Ζαλόγου, αυτό το καύχημα της ελληνικής φυλής στην παγκόσμια ιστορία. Κύριος Φρέντι Γερμανός, ποιος είναι αυτός? Ποιος του έδωσε το δικαίωμα? Και η κυρία Μίρκα Παπακοσταντίνου, τώρα τη θυμήθηκα, ηθοποιός. Και κάτι άλλες. Και κοροϊδεύανε. Γελιοποιούσανε το χορό του Ζαλόγου. Λοιπόν, σε μια χώρα όπου όλα αυτά περνούν απαρατήρητα και ο κάθε ρεμπεσκές παριστάνει σε αυτή τη χώρα τον πολιτικό, και ο οποίος μάλιστα θέλει δια της μαγικής μπακέτας, όπως λέει, να λύσει αυτά τα ζητήματα τα οποία ο ίδιος έχει δημιουργήσει κατά καιρούς, όποιος και αν λέγεται από αυτούς, γιατί τι νομίζετε? Μιλάμε 1847. Ναι, δεν άλλαξε τίποτα. Μέχρι σήμερα είμαστε σκλάβοι. Μισό λεπτό. Και κυρίες και κύριοι, αν δεν ξεκουμπιστείτε, να τελειώσετε το παράδειγμα. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι ακριβώς είναι. Εάν δεν ξεκουμπιστείτε και αν δεν αναλάβετε τα ευθύνες σας και δεν αντιδράσετε, αυτό το ελληνικό κράτος που δεν είναι ελληνικό θα σας ξεπουλήσει και εσάς και τα παιδιά σας. Και θα με θυμηθείτε ένα πρωί. Μισό λεπτό. 1847 λοιπόν είναι μια απόσταση χρονική κατά στην διαστάσεων με το σήμερα. Ναι, δεν αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, πώς βάζουμε, έχετε σίγουρα δίκιο σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέτε. Άμα έχω σε πάρα πολλά, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τίποτα. Σταθείτε κάτι. Έχετε σε πάρα πολλά δίκιο και είναι τετράγωνα αποδεδειγμένα κλπ. Αυτά εγώ τα συμμερίζομαι. Αλλά δεν είμαι από εκείνους που θα δεχτούν σε μια δημόσια συζήτηση να μου πείτε ότι από την εποχή αυτή του 1847, που βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ιστορικά ποιος ήταν, πώς το λένε, κυβερνήτης της Ελλάδος, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή, για να δω πού έφτασε αυτή η πρόσκληση. Έτσι, αυτή, ας την πούμε, η ανακοίνωση, αυτή, ας την πούμε, πώς να την πούμε, το έγγραφο το επίσημο αυτό που ζητάει την ένωση της Αλβανίας, της κάτω Αλβανίας με την Ελλάδα, για να μπορούμε να το κρίνουμε. Και από εκεί και πέρα, από το 1845-47, όπως το λέτε, και μετά, όλοι οι προδότες μέχρι σήμερα συμπεριλαμβανομένου. Δεν είπα όλοι, είπα δεν ελευθερωθήκαμε, δεν είπα όλοι οι προδότες. Μάλλον ελευθερωθήκαμε. Όχι, δεν ελευθερωθήκαμε, δεν ελευθερωθήκαμε. Δεν είμαστε ελεύθερη χώρα. Μισό λεπτό. Έχουμε μια 20ετία, τη βενιζελική 20ετία, για την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ. Είναι μερικά πράγματα, ξέρετε, τα οποία είναι, έρχονται σε αντίθεση. Δεν έρχονται σε καθόλου αντίθεση. Να σας πω. Είπα δεν ελευθερωθήκαμε. Να σας ότι πω είχαμε αναλαμπές. Να σας πω κάτι. Κοντήλης, πλαστήρας, πάγκαλος, ο παππούς, όχι. Έτσι. Ελευθέρως Βενιζέλος. Ποιος σύγχρονος είναι αναλαμπή? Σε ποιο? Προχωρούμε. Υπηρετών τον Ανδρέα Παπανδρέου επί 20 χρόνια είναι αναλαμπή. Πού είναι η αναλαμπή? Μισό λεπτό.
denying ethnic identity. Αρνούμεθα, λέει, την εθνική ταυτότητα των Μακεδόνων στην Ελλάδα, Ελσίνκη. Εκτός και αν αυτό είναι ψέματα. Τότε λέω και εγώ ψέματα. Μισόθω. Ναι. Να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Έχουμε περιόδους εθνικής ιστορίας λαμπρές. 50-60 εβδομάδες. Λαμπρότατες. Μισόθω. Κύριε Φωτεινή, δεν το αρνούμε. Είπα, δεν ελευθερωθήκαμε ακόμα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Επί Βενιζέλου είμαστε σκλάβοι δηλαδή. Επί Πάγκαλου είμαστε σκλάβοι. Όχι. Τι. Ξεσκλαβωνόμαστε για λίγο και μετά πας καπελώνανε πάλι. Ερωτώ αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Κατά περίοδους είμαστε ελεύθεροι. Κύριε Χούντα μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα γονατίσω και θα σας παρακαλέσω. Θα σας συγκετεύσω να μου απαντήσετε. Η Ελλάδα σήμερα είναι ελεύθερη χώρα? Όταν τις αρνούνται να παράγει γάλα? Όταν τις καθυλώνουν τις τιμές των φαρμάκων επί 20 χρόνια? Όταν πήρανε όλες τις βιομηχανίες και τις κάνανε παλιοσίδαρα? Όταν πιανόντουσαν αποφράσεις αόριστες, θα αποδείξω τώρα αμέσως μετά, και κλείνανε βιομηχανίες? Όταν απειγόρευαν στο Γεωργό να πουλάει τα προϊόντα του έστω και στο κόστος και τον κατέστρεψαν και τον έστειλαν στην Αυστραλία? Όταν απαγορεύεται στον Έλληνα εκεί που κάνει γεώτρηση για νερό να βρίσκει πετρέλαιο και αν βρει πετρέλαιο τον βάλουν και φυλακή? Όταν, εάν λέει το γεωτρύπανο δεν είναι το εισαγόμενο, δεν μπορούσες να κάνεις γεώτρηση στην Ελλάδα? Ήταν ένα ανθρωπάκι που πήρε ένα Βόλβο μεγάλο και έβαλε μια μηχανή απάνω Mercedes και παιδεύτηκε IT, κάτι ανθρωπάκια σχεδόν αγράμματος, και έκανε ωραιότατο γεωτρύπανο. Με αυτόν έκανε εγώ τις γεωτρήσεις στη Ζάκυνθο. Και έκανε γεωτρήσεις για το πετρέλαιο και έκανε ο άνθρωπος γεωτρήσεις στη Ζούλα. Διότι το χαρτί του Υπουργείου έλεγε ότι αν το γεωτρύπανο δεν είναι εισαγόμενο, δεν παίρνεις άδεια να κάνεις γεωτρήσεις. Ακούτε καλά. Και πρέπει να τον βρω, να τον βρω, μου το είχε δώσει το χαρτί. Και τι είναι η γεώτρηση? Να πεις ότι αυτό το πράγμα κινείται στο δρόμο και μπορεί να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, και άμα δεν έχει πιστοποιητικό κανένας μεγάλου εργοστασίου, πας στο διάλογο. Αλλά το αυτοκίνητο ή το ένα ξένο μεγάλο φορτηγό, επάνω στην καρότσα του είχε κάτι πραγματάκια που είχε μαζέψει αυτός και πήγε στα χωράφια στην Πυροπόννησο και έκανε η αγιώτρηση. Γιατί έπρεπε αυτό δηλαδή να είναι ξένο και να μην είναι ελληνικό? Πώς ήτανε. Ο άνθρωπος έκανε ωραιότατες γεωτρήσεις. Δικής του κατασκευής όλα. Και το χαρτί έγραφε αυτά. Λοιπόν, εάν αυτά είναι αποτελέσματα χώρας ελευθέρας, όπου ο λαός κινείται ελευθέρως και πρωτίστως παράγει ελευθέρως, τότε μαζί σας. Αλλά αγαπητέ κύριε Χούντα, θα σας παρακαλέσω να κάνετε ένα τεστ με τους ακροατάς. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν στα ρωτικά λέμε κάποια πράγματα και δεν μπορούμε ένα-ένα από αυτά να τα στείλουμε στην απόδειξη, γιατί μέχρι σήμερα, από όσα σας έχω ζητήσει στο παρελθόν, ναι, εκείνο που δεν δέχομαι είναι να λέμε κάτι και να μην το αποδεικνύουμε. Μέχρι σήμερα λοιπόν, σε ό,τι σας έχω προκαλέσει στην αρχή, όλα αυτά έχετε φέρει συγκεκριμένες αποδείξεις. Είναι ακριβέστατα. Μα ό,τι είπα τώρα τα ξέρω, είναι τα ξέρετε κι εσείς. Μισό. Εκείνο που δεν θέλω να γίνεται είναι να κατηγορούμε ανθρώπους. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Το ελληνικό κράτος κατηγορώ. Με τον τρόπο, όχι, και άτομα. Και άτομα. Ποιο άτομα κατηγορώ? Εν πάση περιπτώσει, γενικώς. Θέλω να πω ότι να έχουμε κάποια στοιχεία και ένα-ένα να τα τοποθετούμε στη βάση τους. Για να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι, για να μπορούμε να λέμε κάτι και οι άλλοι να μην μπορούν να μας αντικρούσουν. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο είπατε ότι δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα ήθελα την επόμενη φορά, αν μπορείτε, να το φέρετε. Ότι για να κάνει κανείς μία γεώτρηση πρέπει το γεωτρύπανο να είναι εισαγόμενο. Τότε μιλάω για το 1900, εγώ έκανα τις γεωτρήσεις στη Ζάκυνθο το 1978, 77, 78, 79. Αυτό σημαίνει, αν είναι έτσι που το λέτε, ότι δεν επέτρεψαν ή δεν επέτρεπαν σε Έλληνες μηχανουργούς να κατασκευάσουν ελληνικά γεωτρύπανα. Μες. Το καταλαβαίνω εγώ. Ακριβώς. Αυτό είναι, έτσι όπως το λέτε, ένα μέτρο αντιδημοκρατικό καταρχήν και δεύτερον ανθεληνικό. Γιατί με την απαγόρευση της πετρελοκινήσεως δεν πιστεύω να θέλει να σας φέρω απαγόρευση αποδεικτικό, το ξέρατε και αποδείξαμε την άλλη φορά ότι το να απαγορεύεις την πετρελοκίνηση είναι και από πας και από πλευράς καυσαερίων και από πλευράς αναλωσίμων και από πλευράς καταναλώσεως εις βάρος της Ελλάδος. Και απαγορευόταν η πετρελοκίνηση στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Αυτό είναι ελεύθερη χώρα? Τώρα θα μου πείτε, ξέρεις, μας το επέβαλε οι Αμερικάνοι. Εγώ δεν τα πιστεύω, αγαπητέ. Εάν βγάλετε την ελληνική προδοσία από τη μέση, δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά.
Τι με ενδιαφέρει εμένα τι λένε οι Αμερικάνοι. Στο κάτω-κάτω να πολεμήσουμε και τους Αμερικάνους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έρθουν οι Αμερικάνοι τώρα να μας κηρύξουν τον πόλεμο στην Ελλάδα επειδή εμείς επιτρέπουμε την πετρελαιοκίνηση. Μισό λεπτό, να το πάρουμε και αυτό γιατί φύγαμε από το να πήγαμε στα άλλα, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Θα έρθω σε αυτό, να πιάσουμε αυτά τα τρία θεματάκια μια στιγμή. Μάλιστα. Για να τα κλείσουμε. Γιατί και η ώρα περνάει. Καταρχήν, εάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνω αυτή τη χώρα πάντοτε σαν παράδειγμα, γιατί πιστεύω ότι άσχετα με το αν θέλει και το κάνει συχνά να καταπατήσει τα δικαιώματα της ελευθερίας των άλλων λαών, την παίρνω σαν υπόδειγμα λειτουργίας του δημοκρατικού της πολιτεύματος εσωτερικά. Δηλαδή, εσωτερικά είναι άπιαστη. Ελβετία αυτή και τα λοιπά. Θέλω να πω μέσα στη χώρα τους πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πώς φέρονται σε εμάς. Άλλη ιστορία αυτή. Εάν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε μια ομάδα Τούρκων, όπως λέτε, κάποιων χιλιάδων, 5-10 χιλιάδων Τούρκων, στην Αλαμπάμα, λέω μια πολιτεία της Αμερικής, και κατοικούσαν εκεί και τα λοιπά, θα μπορούσε ποτέ να τεθεί θέμα αυτονομίας της Αλαμπάμα? Όχι βέβαια. Αυτό που το πεις θα σε παράσουνε για τρελό που δεν γίνεσαι καλά και θες κατευθείαν λύσιμο, όχι δέσιμο. Μάλιστα. Εμείς τι συζητάμε λοιπόν για τη Θράκη? Τι συζητάμε? Αυτό λέω. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι λίγο αφελής εγώ. Ναι, εμείς συζητάμε αυτό που πάθαμε. Και δεν σας παρακαλώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω να πάθαμε τίποτα. Τι πάθαμε? Πόσοι ήταν, πόσο τα 100 ήταν οι έπικοι Τούρκοι της Κύπρου? Πόσο τους 100? Ναι. Νομίζω 10. 18. 18. 18. Ναι, ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. 18, ναι. 18% ήταν πληθυσμό. Μιλάμε το 1900. 74. Και πιο παλιά. Εγώ μιλάω το 1900. Το πιο πρόσφατο. 96. 10%. 82% Έλληνες. Μην παρασυρθώ. 82% Έλληνες γηγενείς από χιλιάδες χρόνια. Mm-hmm. Και 18% Τούρκοι επίκτητοι. Κατακτητέ. Σαλίμ ο Β' Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποκινούμενος υπό την Ιουδαίου ονόματι Ιωσήφ Ναζί, έστειλε στρατό και στόλο και κατέλαβε την Κύπρο. 1570. Ναι. Το 1570 λοιπόν πρωτοπατήσαν οι Τούρκοι το πόδι τους εις την Κύπρο. Μπράβο. 1670, 1770, 1870, 1970. 400 χρόνια είναι οι Τούρκοι επί της Κύπρου, 18% φτάσανε να είναι και εμείς είμαστε εκεί. Ζήνων ο στοϊκός εκ Κύπρου και φιλόσοφος. Από καταβολής κόσμου. Και με αυτό το τρελό επιχείρημα, έτσι, δώσαμε σήμερα το 40% της Κύπρου στους Τούρκους. Και όταν λέω δώσαμε, διότι σήμερα το Κυπριακό ξεχάστηκε. Ποιος μιλάει για Κύπρο? Μίλησε κανένας υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας για το Κυπριακό? Μίλησε καμία κυβέρνηση? Μίλησε κανένας υπουργός σήμερα, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχηγός εξωματικής πολιτεύσεως? Πάει το Κυπριακό. Γράφει ο Κοντήλης, κύριε Χούντα, στο βιβλίο του «Ο δρόμος προς την καταστροφή» το 30, ότι η καταστροφή του 22 τίνει να λησμονηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάντοτε παθαίνουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι τέτοια η διαδικασία μέσα στη χώρα που σιγά σιγά αυτή η οργανωμένη προδοσία μέσα στη χώρα, έξωθεν επιβαλλωμένη, που αποσπά τον Έλληνα από το ουσιαστικό πρόβλημα και τον βάζει σε άλλα προβλήματα για να χάνει τον μπούσουλα. Λοιπόν, μην παραγνωρίζετε έναν παράγοντα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Ποιος? Ο Έλληνας έχει ένα πολύ μεγάλο και κακό ελάττωμα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ποιο? Αφήστε τον ξέρω παράγοντα. Ξεχνάει γρήγορα. Σαφώς. Γιατί είναι καλόπιστος και καλοπροαίρετος. Είναι ελάττωμα αυτό. Εγώ δεν ξεχνάω, κύριε Κούρτα. Καλό πιστό σου, καλό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν θέλετε, εγώ δεν το έχω το λάθο. Δεν ξεχνάω εγώ. Καλό. Εγώ δεν ξέρω. Ποιο το πρόκειται να ξεχάσω? Οι συμπατριώτε μα ξεχνούν. Δεν ξέρω τι κάνουν οι συμπατριώτε μα. Καλώ. Εγώ έχω απέτηση, απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτο να μην ξεχνάει. Μπορεί ο λαό να ξεχνάει, αλλά τα εθνικά συμφέροντα δεν ξεχνιόνται. Να έρθουμε στη Θράκη για θα φάμε πολλή ώρα. Τι θέλω να πω. Στην Αλαμπάμα λοιπόν των ΗΠΑ, εάν είχαμε μία τουρκική μειονότητα, δεν επρόκειτο ποτέ κανείς να τολμήσει, ναι, να αρθρώσει λέξη. Σαφώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι το μέτρο, ναι, αυστηρότητας σε αυτή την περιοχή της Ελλάδος, ναι, δεν υπάρχει. Γιατί αν πήγαινε στις ΗΠΑ
αστερόεσα. Οι μεγάλοι μας φίλοι Αμερικάνοι. Ναι, και είναι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Μπράβο. Οι Αμερικάνοι Αμερικάνοι. Και δημιουργούσες ένα τέτοιο ζήτημα στην Αλαμπάμα που είπα εγώ, έτσι. Τι θα είχε γίνει. Δεν γλίτωνες. Τι θα γινόταν. Θα σε κρεμάγανε από τα δέντρα. Αν οι Τούρκοι κάνανε τόσο μέσα στο χώρο αυτό και περί μειονότητος αναφορά, ναι, αλλά και οποιαδήποτε, αν θέλετε, ατασταλία, οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, κακή προπαγάνδα, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε παράνομη πράξη στρεφωμένη κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Κατά ναι, της Δημοκρατίας, να μην πω. Τελείωσε. Τι θα τους φτάνανε. Τελείωνες. Όχι, όχι τελείωνες. Θα τους μεταχειριζόντουσαν ως πολίτες Αμερικάνους, έτσι. Και οι προδότες. Όχι, όχι προδότες. Δεν το παίρνω. Αλλά θα αναλογωτούσαν για την παράβαση του νόμου. Ναι, δηλαδή, επιπροδοσία. Δηλαδή. High treason. Ακριβώς. Εδώ αυτοί είναι Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι. Ναι. Οι οποίοι ενεργούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Εις βάρος. Μόλις μου δώσετε το λόγο. Εις βάρος του έθνους. Μάλιστα. Του κράτους. Μάλιστα. Εντάξει. Εκεί υπάρχουν ποινές οι οποίες προηγούνται και για εσάς και για μένα και για τους άλλους. Υπάρχουν και στο Ελληνικό Σύνταγμα. Άρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, να μην πούμε κράτος τώρα, ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση στην εξουσία, οφείλει να εφαρμόσει τους νόμους του κράτους απέναντι στις θέσεις αυτών, ναι, των ανθρώπων. Τις εφαρμόζει. Εγώ τι λέω. Ναι. Αυτό λέω. Δεν τις εφαρμόζει. Από εκεί και πέρα. Μαζί μου λοιπόν είσαι. Από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Είναι η μη εφαρμογή λοιπόν των νόμων ανά το κρατούμενο. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα είναι το ότι θα μπορούσαμε να θαυμάσει εδώ αυτά τα χρόνια να τους εξαποστείλουμε αυτούς σταδιακά με διαφόρους τρόπους. Μάλιστα. Τι θέλω να πω. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη πίεση. Είναι ένα ανορθόδοξο μέτρο αν θέλετε, κακό μέτρο αν θέλετε, ένας ξέρω εγώ βρώμικος πόλεμος αν θέλετε, αλλά προκειμένου να μην έχεις προβλήματα. Εμένα με έχωσε εθνικά, μέσα. Αυτό. Εμένα με συνέλαβε εθνικά ο Τσάλας και με έχωσε το ΕΑΤΕΣΑ, αλλά είμαι αντικειμενικός. Ο μόνος που προσεπάθησε να διώξει τους Τούρκους από τώρα και τον Παπαδόπουλο. Μισό λεπτό. Ναι. Παπαδόπουλο είναι στα κάμπτα. Παπαδόπουλο. Αυτό λέω. Τα αιτία. Αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο, το δεύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, ήταν σιγά σιγά με κάποιους τρόπους πίεσης που να μην φαίνονται. Αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούσαν να μείνουν στο χώρο εφόσον μας δημιουργούν τέτοια τεράστια προβλήματα και να πάνε στην πατρίδα τους αφού αυτή είναι νομή πατρίδα. Το κάνουμε. Τι λέω έπρεπε να είχαμε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Και τι έπρεπε να κάνουμε και τι θα κάνουμε και σήμερα. Άρα τι. Ένα από τα δύο. Ναι. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Εφόσον η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι αυτός είναι ένας ανορθόδοξος πόλεμος εναντίον πολιτών αυτού του πλανήτη, ναι, μπορούμε θαυμάσει να πούμε ότι εμείς έχουμε κάποιους νόμους στη χώρα μας, τους οποίους κύριοι θα σεβαστείτε. Τελεία και Παύλα. Το πάμε. Λοιπόν, η εφαρμογή του νόμου. Το πάμε. Δεν γνωρίζω σε πόσο μέτρο εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο απλό, η πιο ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά οι Τούρκοι τους εφαρμόζουν τους νόμους και το σύνταγμά τους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι κατεδίκασαν Κούρδους, βουλευτάς εις θάνατον, όταν αυτοί ετόλμησαν να πούν ότι θέλουμε να ορκιστούμε εις την Κουρδική και όχι εις την Τουρκική. Αλλά ερωτώ εγώ όλους τους κυρίους αυτούς, το Σύνταγμα τηρείται ή κρίνεται? Όχι, τηρείται. Τηρείται. Άρθρον 4, παράγραφος 3 του Συντάγματος. Γι' αυτό σας είπα, εγώ δεν έχει τώρα τέτοια. Της ελληνικής ηθαγενείας στερείται ως της οικειοθελώς θέλει τούτο ή υπηρεσίας εις ξένην χώραν προσφέρει. Όταν ο Σαδίκ και ο Φαΐκογλου μέσα στη Βουλή λέγανε εμείς είμαστε Τούρκοι, ενώ ήταν Έλληνες βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, δεν υπήρχε λόγος να αποδείξεις ότι υπερασπίζουν το συμφέροντα ξένης χώρας, έτσι δεν είναι? Βάσει το άρθρο 4, παράγραφος 3 του Συντάγματος, έπρεπε να τους αφαιρέσουν την ηθαγένεια και τότε υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας ήταν ο κύριος Παπακοσταντίνου. Να τους αφαιρέσουν την ηθαγένεια και να τους πούνε με μια κλωτσά στον πισινό εξ από εδώ καθάρματα. Το κάναμε? Όχι. Ως εκ τούτου αυτές οι μεγαλοσχήμονες κουβέντες από τους υπευθύνους της μη τηρήσεως των άρθρων του Συντάγματος, των νόμων και γενικώς το συμφέρον του ελληνικού λαού και αν θέλετε το ηθικό του ελληνικού λαού, το οποίο το έχουν καταρακώσει. Όλοι οι Έλληνες τρέπονται σήμερα στους δρόμους έξω. Σφαλιάρα από τον Περίσσα,
σφαλιάρα από τον Γρηγόρο, σφαλιάρα από τους Τούρκους, σφαλιάρα από τους ΝΑΤΟ, σφαλιάρα από τους Αμερικάνους. Απόρρο τον κόσμο σφαλιάρες τρώμε. Λοιπόν. Εμπάθος, για να ολοκληρώσουμε και να πάμε, γιατί η ώρα περνάει γρήγορα. Ναι. Η εφαρμογή λοιπόν των νόμων για οποιοδήποτε Έλληνα θα μπορούσε να γίνει και πρέπει να γίνει και στην περιοχή της Θράκης. Ναι, και δεν το για κάνουμε. Να τελειώσουμε αυτά τα θέματα ή τον Ανορθόδοξο πόλεμο, τον οποίο τέλος πάντων έκαναν οι Τούρκοι για τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, τέλος πάντων και σε άλλες περιοχές. Να περάσουμε στο θέμα αυτό που είπατε για το πετρέλαιο. Μάλιστα. Κουβέντα αυτό, και μετά να περάσουμε και στο τελευταίο θέμα, το οποίο είχαμε υποσχεθεί ότι θα πούμε στους τηλεθεατές, το τέρας αυτό με τις κονσέρβες. Λοιπόν, για το πετρέλαιο να το επαναλάβουμε μια φορά ακόμα, επειδή εσείς είστε χημικός, επειδή γνωρίζετε καλύτερον εμού και πολλών άλλων ανθρώπων λόγω της εμπειρίας σας ως βιομηχάνου και παράγοντος τόσα και τόσα προϊόντα μέχρι σήμερα, το πετρέλαιο είναι υγιεινότερο καύσιμο από τη βενζίνη, τη μολυβδούχο που είχαμε στο παρελθόν όταν απαγορεύαμε το πετρέλαιο. Μάλιστα. Σε τι ποσοστό, κύριε? Κοιτάξτε, το μεν καυσαέριο του πετρελαίου ήταν καυσαέριο, διοξίδιο του άνθρακος και νερό ή και μόνο οξίδιο, και ουδαμού στην ανθρωπότητα υπάρχει η οποιαδήποτε επιστημονική μελέτη να λέει ότι το μονοξίδιο, το διοξίδιο και το νεράκι είναι καρκινογόνες ουσίες. Είναι μεν δηλητήρια, αλλά δεν είναι καρκινογόνες ουσίες. Αλλά η μολυβδούχος βενζίνη που είχε τον τέτραεθυλιούχο μόλυβδο μέσα, σαν συστατικό για να μην σκάει η βενζίνη τα περιβόητα πυράκια, ο μόλυβδος είναι βαρύ μέταλλο και το βαρύ μέταλλο είναι γνωστό ότι είναι πολύ καρκινογόνο, και έτσι τα καυσαέρια της μολυβδούχου βενζίνης, ναι μεν δεν φαινόντουσαν οπτικώς, αλλά ήταν ξεκάθαρα καρκινογόνα και πολύ πιο επιβαρυντικά για την υγεία του ανθρώπου από ότι τα καυσαέρια του πετρελαίου. Γι' αυτό και παγκοσμίως απειγορεύτηκε και σταμάτησε η μολυβδούχος βενζίνη και έγινε αμόλυβδος, γι' αυτό την είπανε και αμόλυβδο, ενώ το πετρέλαιο συνεχίζει να υπάρχει. Στοπ. Μια από τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, μια από τις μεγάλες χώρες του κόσμου, έτσι, η Γερμανία στην Ευρώπη, η Αμερική στη Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, προδότες οι δικοί μας, παλιάνθρωποι, θέλουν το κακό του ελληνικού λαού και χιλιά δυο άλλα όσα λέτε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τι καίγανε? Ελεύθερα τα πάντα. Όχι, τι καίγανε? Και πετρέλαιο και βενζίνη, ελεύθερα. Μισό λεπτό. Η βενζίνη, είπατε, είναι μολυβδούχος και βλάπτει. Ναι, δεν καταλάβατε, βλέπετε ότι κύριε Ζούγκο λέτε πράγματα που δεν είπα. Εμείς απαγορεύαμε την πετρελαιοκίνηση και επιβάλαμε τη βενζίνη. Αυτό λέω. Δεν είχαμε ελεύθερη την πετρελαιοκίνηση. Εάν είχαμε ελεύθερη την πετρελαιοκίνηση, πιο πολλά θα ήταν και πετρελαιοκίνητα. Άρα λιγότερη μολυβδούχος βενζίνη θα κεγότανε. Εγώ είπα ακριβώς. Κατάλαβα αυτό. Εγώ ρωτώ τώρα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύουν την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας, ναι, όσο πουθενά αλλού. Μες. Είναι έτσι? Βεβαίως. Μπράβο. Στη Γερμανία είναι έτσι? Ναι. Μπράβο. Γιατί αυτοί επέτρεπαν τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με βενζίνη αυτή την παράλληλη περίοδο? Κοιτάξτε. Okay. Και το τσιγάρο είναι καρκινογόνο και αυτό. Δεν μπορεί να τα απαγορεύσεις. Απλώς λες ότι αυτό βλάπτει και τα λοιπά. Δεν είναι. Και το ινόπρωμα είναι κακό. Κάποτε στην Αμερική είχε απαγορευτεί. Είχε μια προπαγάνδα στις ΗΠΑ και στη Γερμανία που να έλεγε «Κέτε πετρέλαιο και όχι βενζίνη». Γιατί τώρα λέει το τσιγάρο βλάπτει σοβαρά την υγεία. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αυτό. Εβαίως. Εκεί λέγανε ότι η βενζίνη προκαλεί καρκίνο στις ΗΠΑ. Αυτό τουλάχιστον ξέρω ότι δεν υπήρχε. Όχι. Ούτε στη Γερμανία υπήρχε. Τι σχέση έχει? Δεν προστάτευαν λοιπόν τους δικούς τους τους πληθυσμούς? Κύριε Κούντα, όχι, καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Θα επανέλθω χίλιες φορές μέχρι να γίνει κατανοητό. Είμαι λίγο βραδίνος εγώ και δεν το καταλαβαίνω. Όχι, εσείς δεν είστε βραδίνος, τα λέτε. Εάν απειγορεύεται η βενζίνη και επεβάλλεται το πετρέλαιο, πολύ καλά θα έκανε το ελληνικό κράτος. Αλλά το ελληνικό κράτος απειγόρευε το πετρέλαιο και επέβαλε μόνον τη βενζίνη. Και υπάρχουν τρία θέματα προς εξέταση. Ερώτηση εδώ. Ναι. Γιατί το έκανα αυτό? Ακούστε. Και υπάρχουν τρία θέματα προς εξέταση. Το θέμα των καυσαερίων από πλευράς υγείας του κόσμου.
το θέμα των αναλωσίμων υλικών από πλευράς οικονομίας της χώρας και το θέμα καταναλώσεως καυσίμων πάλι από πλευράς οικονομίας της χώρας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, στο θέμα της υγείας. Τα καυσαέρια της βενζίνης ήταν ισχυρότερο, όπως αποδείξαμε, του πετρελαίου. Άρα γιατί να το απαγορεύεις το πετρελαίο? Έπρεπε το εξής ελεύθερο. Εσείς γιατί λέτε ότι το απαγορεύεις? Θα το πω για πολλοστήν φορά. Πέστε. Να το ολοκληρώσω και μετά. Εντάξει. Από πλευράς αναλωσίμων υλικών, μπουζί, τριστιμπιτέρ, καραπιρατέρ, προστατέρ, συμπυκνωτέ και ούτω καθεξής, πάρτε 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα, με 4 μπουζί, διότι σύνδεση είναι τετρακίνητα, 4 εκατομμύρια μπουζί. Στην αλλαγή, επί $1 το ένα, 4 εκατομμύρια δολάρια. Το πετρελοκίνητο δεν έχει μπουζί. Άρα και από πλευράς αναλωσίμου υλικού, πάλι εις βάρος της χώρας ή το η απαγόρευσης. Και εξαγωγή συναλλάγματος. Και από πλευράς καταναλώσεως, το βενζινοκίνητο καίει περίπου 30-50% παραπάνω στα χι χιλιόμετρα από ότι το πετρελοκίνητο. Και εδώ αυτά σούμα σουμάρουν, εκτός του θέματος της υγείας, το οποίο δεν προσμετράται μελετά, ήταν περίπου $500 εκατομμύρια για το ταμείο της χώρας. Και ρωτώ, εάν δεν βάλετε τη λέξη προδοσία εις βάρος του τόπου, ποια λογική υπάρχει ώστε επί δεκαετίες κάποιος να πετάει $500 εκατομμύρια το παράθυρο της χώρας χωρίς κανένα όφελος? Και τώρα απαγορεύεται το πετρέλαιο. Μέσα στην Αθήνα, στην επαρχία επιτράπη. Ποιος γεωργός, κύριε Χούντα μου, και ποιος μικροεπιχειρηματίας και βιοτέχνης? Και τα γιώτα έχει επιτράπη στην επαρχία. Βέβαια. Δεν πάει άλλο, κοινή αγορά πλέον. Και ρωτώ, ποιος γεωργός... Τι εννοείται επαρχία, να το ξαναπείτε, θα σας παρακαλώ. Εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ναι, το πετρέλαιο είναι ελεύθερο παντού. Σε ιδιωτικά αυτοκίνητα. Βέβαια. Δηλαδή αυτά ξεκινάνε από την επαρχία και μπαίνουν εδώ. Δεν μπαίνει στην Αθήνα, πρέπει να τα αφήσει απ' έξω. Άλλο παραμύθι αυτό. Λοιπόν, και ρωτώ, ποιος γεωργός, ποιος κτηνοτρόφος, ποιος βιοτέχνης, ποιος επαγγελματίας? Δεν έχετε δει, αδελφέ, φορτηγάκια μικρά? Όλα αυτά είναι βενζινοκίνητα. Ουδής θα αγόραζε βενζινοκίνητο αν επιτρεπόταν το πετρελαιοκίνητο, διότι ήταν πολύ διαφορά. Γιατί λέτε ότι γίνεται αυτό, ξαναρωτάω? Όχι, εγώ ρωτάω εσάς να μου πείτε. Εγώ λέω είναι προδότες. Εάν μου πείτε όχι, δεν είναι προδότες, τότε εσείς πρέπει να μου το δικαιολογήσετε. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να πετάει από το παράθυρο της χώρας $500 εκατομμύρια, εάν δεν είναι προδότης, χωρίς κανένα όφελος? Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να... Αλλά με ξανανοτίσετε και σας υπενθυμίσω ότι τότε πήγα στον Μπικιάρη το Δημήτρη. Όχι, λέω κάτι άλλο. Κάποτε παλιά, όταν ήμουν νέος και μας έβγαζαν στον δρόμο για τα ρεπορτάζ, θυμάμαι τώρα και δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γινόταν, προσπαθώ να θυμηθώ. Πήγαιναν οι φωτορεπόρτες και φωτογράφησαν τα λεωφορεία. Είχαμε κάτι λεωφορεία τότε γαλλικά, Πανάρ. Της Πανάρ, κάτι περίεργα αυτοκίνητα. Πανάρ και Μπεργιέ. Μπεργιέ, κάτι. Μπεργιέ. Τίλωρας, νομίζω, βρετανικά. Τίλωρας είναι εγγλέζικα, ναι. Βρετανικά. Τα οποία έβγαζαν καπνούς από πετρελοκίνητα. Ναι, αυτό ήταν κακή καύση. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Στον Ευρώ, πα και πλένεσαι. Εν πάση περιπτώσει, φωτογράφησαν αυτά τα καυσαέρια, τα οσπάνους, του καπνού που βγάζαν από πίσω. Ναι. Και δημοσίευαν στις φωτογραφίες, ας πούμε, τι κάνει ο υπουργός, τώρα μου έρχεται στο μυαλό αυτά, ο οποίος δεν δίδει εντολές να συλλάβουν τους οδηγούς των λεωφορείων. Όχι, άλλο λέω, μισό λεπτό. Ναι. Να συλλάβουν τους οδηγούς αυτούς και να κρατήσουν τα λεωφορεία αυτά, να τα οδηγήσουν στα γκαράζ, να μην κυκλοφορούν έξω. Όταν, όπως το λέτε εσείς, έτσι πως το λέτε εσείς, έπρεπε να πηγαίνουμε πίσω από αυτά τα λεωφορεία και να εισπνέαμε. Διότι αυτό, μισό λεπτό, δεν γελιοποιώ αυτό που είπατε. Μισό λεπτό. Ναι. Λέτε το εξής. Δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί δεν ήταν λοιπόν τόσο βλαβερό αυτό που βλέπαμε εμείς και φωτογραφίζαμε, αλλά η βενζίνη, μάλλον όχι το καυσαέριο. Που δεν φαινότανε. Μισό λεπτό. Αλλά ήταν το καυσαέριο της βενζίνης που δεν βλέπαμε. Ακριβώς. Πόσο της εκατό πιο βλαβερό? Εκατοντάδες, χιλιάδες. Δηλαδή, το ένα καρκινογόνατο, όχι, το άλλο όχι. Δηλαδή είμαστε ηλίθιοι. Όχι, είμαστε προδότες. Εμείς, λέω, που κάνω αυτή τη ιδέα. Α, κοιτάξτε, ο δημοσιογράφος. Όχι ο δημοσιογράφος, όλοι το κάνουν. Σαφώς. Οι εφημερίδες πάντες. Σαφώς. Τρέχαμε και φωτογραφίσαμε και κατηγορούσαμε αυτούς τους ανθρώπους με τα λεωφορεία αυτά και δεν βλέπαμε τα άλλα τα μεζονοκίνητα αυτοκίνητα, γιατί δεν φαινόταν. Κάποτε παίρναμε μια
με μία δημοσιογράφο πέραγα τον κάμπο της Κορίνθου. Τα έχω χάσει. Ακούστε, πέραγα τον κάμπο της Κορίνθου. Εγώ θα το κοιτάξω αυτό. Και υπήρχε υγρασία. Με ενδιαφέρει αυτό. Πέραγα τον κάμπο της Κορίνθου και υπήρχε υγρασία. Και ήταν ακριβώς όπως είναι το περίοδο των νέφων των Αθηνών. Βλέπεις τον νέφος, λέω, πάνω από τις πορτοκαλιές και τις ελιές. Δεν τις βλέπεις. Άμα υπάρχουν δηλητήρια, κύριε Χούντα, που άνοιξε κάποιος την πόρτα τώρα και πετάξει μια αμπουλίτσα μέσα ένα μικρό δηλητηριάκι ειδικό αερίου, που δεν βλέπεις τίποτα, σε τρία λεπτά είμαστε τέζα. Και δεν βλέπεις τίποτα. Τοξικά αέρια τα λέμε. Ναι, τοξικά αέρια, πάει καθάρισμα. Το θέμα γι' αυτό λέει νους ώρα και νους ακούει. Έπρεπε κάποιος να βγει, αλλά βεβαίως εγώ δεν είπα να κάνει κακή καύση η μηχανή. Σαφώς όταν κάνει κακή καύση είναι κακό, γιατί βγάζει τα μονοξίδια. Το μονοξίδιο είναι κακό, πολύ βλαβερό. Πολύ πιο βλαβερό το διοξίδιο. Το διοξίδιο είναι τα 7 δέντρα. Αλλά από το να επισκευάζω και να έχω σε καλή λειτουργία τις μηχανές, τις πετρελαιοκίνητες, εν σχέση με το να τις απαγορεύω για να έχω το τοξικό καυσαέριο της βενζίνης που δεν φαίνεται, αυτό και βέβαια ο απλός ανθρωπάκος δεν το ξέρει. Το τεχνικό επιμελητήριο, το πολυτεχνείο και οι κυβερνήσεις, και σας είπα τι μου είπε ο Μπεγιάρης. Εμείς λέει έχεις δίκιο, αλλά εκτελούμε τα πολιτικά αποφάσεις. Και πολιτικές αποφάσεις ξέρετε τι παίρνουν στην Ελλάδα. Να σας πω, ποιο καθηγητή του Πολυτεχνείου ή ποιον άλλο ειδικό μπορούμε να καλέσουμε εδώ για να μας πει ακριβώς για την καύση. Άμα πάρετε την έδρα των μηχανών εσωτερικής καύσεως, τον κύριο Κουρεμένο φέρει. Όχι, αν πρόκειται για. Τον κύριο Κανάρα, όχι, που φέρει. Κατά πόσο είναι καρκινογόνο το αέριο της βενζίνης αυτής της απόδοσης. Εκεί θα πάτε στους γιατρούς. Όχι, θα πάτε στους γιατρούς, άλλο λέμε. Ναι. Να έχουμε στοιχεία να αποδείξουμε. Μία είναι παραμύθια. Παραμύθια. Ποιο το Ινστιτούτο Παστέρ, ποιος θα μας το πει αυτό. Όχι, θα σας το πει η έδρα της φαρμακολογίας. Η έδρα της φαρμακολογίας. Α, η έδρα της φαρμακολογίας. Βεβαίως. Μάλιστα. Η έδρα της φαρμακολογίας. Κύριε Χούντα, είναι απλό, δεν χρειάζεται να είσαι. Βαρόνος δηλαδή. Α, μάλιστα. Αλλά γιατί. Μισόλυθο. Βαρόνος. Βαρόνος. Καθηγητής Βαρόνος. Ακριβώς. Είναι αρμόδιος να μας το πει αυτό. Είναι πολύ αρμόδιος μάλιστα. Να μας πει δηλαδή για το καύσιμο που λέγεται βενζίνη. Ναι. Όχι καύσιμο. Ο τετραεθλιούχος μόλυθος απειγορεύτη παγκοσμίως, κύριε Χούντα. Τι θέλετε τις αποδείξεις που τα κάνουν όλοι οι ανθρωπότες. Ο τετραεθλιούχος μόλυθος ή μολυβδούχος βενζίνη σταμάτησε σε όλο τον κόσμο. Τι καλύτερη απόδειξη από αυτό θέλετε. Αλλά πηγαίνετε σε κάτι άλλο. Υδρογονάνθρακες, δεν λέει. Εδώ κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ακόμα, ναι. Υδρογονάνθρακες. Και στο εξωτερικό κυκλοφορούν, όσο ξέρετε. Ναι, ακόμα, υπάρχουν. Υδρογονάνθρακες. Ναι. Υδρογονάνθρακες. Δηλαδή υδρογόνο και άνθρακας. Mm-hmm. Όταν και στο υδρογόνο παράγεις νερό, και όταν και στον άνθρακα παράγεις διοξείδιο του άνθρακος. Όταν λοιπόν έχεις μία μηχανή η οποία λειτουργεί καλώς, και καίει καλά τους υδρογονάνθρακες, παράγει νερό και διοξίδιο. Το διοξίδιο το παίρνουν τα φυτά και τρέφονται και τελειώσαμε. Η ατμόσφαιρα έχει διοξίδιο, εδώ υπάρχει διοξίδιο τώρα. Mm-hmm. Σε 0,03%. Mm-hmm. Άλλο τον άλλο το άλλο. Ενώ το καυσαέριο της βενζίνης είναι τοξικόν. Άλλο το δηλητήριο σαν δηλητήριο και άλλο η τοξικότητα του δηλητήριου. Άμα αναπνεύσετε ένα τοξικό αέριο, σε ένα λεπτό είστε τέζα. Εμείς λοιπόν μπορούμε με τον καθηγητή της φαρμακολογίας, ένα. Καθηγητής Βαρόνος εν προκειμένου. Και με τον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Συγκοινωνιών εκεί δηλαδή με τις άδειες. Να μας πούν γιατί απειγόρευαν τόσα χρόνια ποιο ήταν η συλλογιστική πίσω από την απαγόρευση της πετρελαιοκινήσεως στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θα φτάσουμε στο σημείο, είναι σαν να είμαι τώρα παρόν εδώ σε αυτή τη συζήτηση, θα μας πούν αυτές τις εντολές μας έδινε η κυβέρνηση. Έτσι μου είπε εμένα τώρα στον Πεκιάρης. Αυτό θα μας πούν εδώ. Οπότε πού πάμε μετά. Και είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που το έκανα αυτό. Δεν είναι τώρα το διότι. Πότε, παλαιά. Μέχρι και πριν δύο χρόνια, κύριε Χούντα. Σύμφωνοι, άλλο λέω. Επί δεκαετίες. Άλλο λέω. Ναι. Να ρωτήσουμε λοιπόν τον αρμόδιο. Ποιον αρμόδιο τώρα. Καλά, είπαμε Βαρόνος καθηγητής. Θέλω να βρω μια άκρη σε αυτό. Ναι. Καθηγητής Βαρόνος, φαρμακολογία έδρα. Αρμόδιος διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Αυτό θα πει η πολιτική ηγεσία. Οπότε πολιτική ηγεσία Υπουργείο Μεταφορών. Και συγκοινωνιών. Να βρούμε κάποιους υπουργούς. Ο κ. Πέτσος. Ένας. Ναι. Ο κ. Μπατουβάς. Δύο. Τέλος πάντων, θα βρούμε έναν από αυτούς. Να έρθουν να μας πούν τι ακριβώς συνέβαινε με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι ωραίο θέμα και θα το στήσουμε σαν συζήτηση. Όπως είπαμε, είχαμε και τρία εργοστάσια πετρελαιοκινήσεως. Μαλκότσης, Αξελός, Παπαθανάσης. Τα σκουπίσαμε. Παραγωγής πετρελαιοκινητήρων. Μαλκότσης, Αξελός και Παπαθανάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας συζήτησης, το οποίο σας είχα παρακαλέσει να μας πείτε. Θυμόσαστε λοιπόν ότι υπάρχει εδώ μια ξεκάθαρη διαδικασία πώς εδιέλυσαν το εργοστάσιο και πώς εχάλασαν αυτή την κονσέρβα, να τη δει ο κόσμος,
Αυτή η κονσέρβα, κυρίως και κύριοι, είναι φτιαγμένη το 1981. Είναι Κόρντο, Σόφκο είναι Σοφιανόπουλος Company. Είναι από το 1905, ήταν αδελφή Σοφιανόπουλη και έγινε Σοφιανόπουλος ΕΠΕ. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα, εάν θέλετε να το δείτε, να το επιβεβαιώσετε στους θεατάς, λέει συστατικά. Θα διαβάζετε, τι λέει συστατικά, διαβάστε κύριο Κοντοσέρβα. Συστατικά βάει βόλιον κρέας. Μάλιστα. Άλλας 3%. Ναι. Άμυλον 5%. Ναι. Νητρικά και νητρόδι. Άλατα. Άλατα. Έτσι, καρικεύματα. Ναι. Καρικεύματα. Μπράβο. Το λέει στα συστατικά. Ναι, το λέει. Συστατικά. Μπράβο. Προσέξτε τώρα. Εδώ έχουμε μια κονσέρβα Corn Beef Hereford, τις μεγαλύτερες μάρκες του κόσμου. Διαβάστε σας. Ποιες προλεύσεις είναι αυτή? Αυτή πρέπει να είναι γαλλική, αλλά είναι φτιαγμένη στη Βραζιλία. Μάλιστα. Για λογαριασμό, αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε. Μεγάλη φίρμα αυτή. Ο Κολοσσός. Μάλιστα. Για πέστε μου. Λοιπόν, διαβάστε σας παρακαλώ. Τι λέει συστατικά εδώ? Βοδινό κρέας 98,45%, αλάτι 1,94%, ναι. Νητρόδες νάτριο 0,1 της χιλής, ναι. Καθαρό βάρος 340 γραμμάρια. Μάλιστα. Προϊόν Γαλλίας. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Λέει νητρόδες νάτριο. Λέει. Λέω εγώ νητρόδες νάτριο. Λέει. Μάλιστα. Άρα στα συστατικά είμαστε εντάξει. Εδώ εγώ γράφω προϊόν ποιότητος αποστηρωμένο άνευ συντηρητικών, διότι απλώς έδινε μια επεξήγηση στον κόσμο ότι η κονσέρβα, εν αντιθέσει με αυτά που ο κόσμος νομίζει, δεν χρειάζεται συντηρητικά, διότι είναι αποστηρωμένη. Τώρα πως γίνεται, κύριε Κούντα, μια κονσέρβα? Αυτή η κονσέρβα και τούτη και τούτη όλες και αυτή, α, επίσης με συγχωρείτε, πάρτε και αυτή εδώ, και αυτή είναι Liberty Canned Beef. Διαβάστε σας παρακαλώ συστατικά. Κατασκευασμένη στη Γαλλία, κρέας βόλιον άμυλον 5%, άλλας 2% μπαχαρικά, 0,5% φωσφορικά, 0,4% νητρικά, 0,15% νητρικά, και νητρόδι 0,2%. Και τα νητρικά. Ασκορβικών 0,2%, καθαρό βάρος 125 γραμμάρια. Μπράβο. Και θα παρακαλέσω τις κυρίες και τους κύριους. Αυτό είναι το corn beef που λέμε. Αυτό είναι corn beef, αυτό είναι ολόκληρο τόσο, αυτό είναι ένα ειδικό corn beef. Λοιπόν, θα παρακαλέσω δε τους κυρίες και τους κύριους μας ακούνε και εσάς, οποιαδήποτε κονσέρβα, μπείτε σε αύριο σε ένα μεγάλο κατάστημα και να πάρετε μια οποιαδήποτε κονσέρβα, μα οποιαδήποτε κονσέρβα κρέατος, μιλάμε για σβάν, μιλάμε για τουλίπ, μιλάμε οποιοδήποτε άλλο corn beef, ελληνικές και ξένες πλέον, και θα δείτε ότι λένε νητρικά και νητρόδια άλατα. Αλλιώς δεν κοκκινίζει η πάστα. Κάτι να είναι μαύρη. Και άμα ανοίξει μια κονσέρβα και αντί να δεις κόκκινο, δεις μαύρο μέσα, δεν πάει. Κάπου ο κώδικας τροφίμων γράφει ότι τα νητρικά άλατα δρούν και σαν συντηρητικά. Έχουν και κάποια συντηρητική ιδιότητα, έτσι. Αλλά κύριε Χούντα, και το αλάτι είναι συντηρητικό. Ποιος το λέει αυτό? Ο κώδικας τροφίμων. Μάστε. Αλλά και το αλάτι είναι συντηρητικό. Βέβαια είναι. Και η ζάχαρη είναι συντηρητική. Είναι. Αλλά δεν βάζεις το αλάτι ή τη ζάχαρη και λες συντηρητικό. Το αλάτι το βάζουμε και παστώνουμε. Μπρά. Και δεν χαλάνε τα πράγματα. Μπρά. Τα συντηρεί. Μπρά. Τα συντηρεί. Ναι. Αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στα συντηρητικά. Το αλάτι. Όχι βέβαια. Όχι. Μπράβο. Επειδή λοιπόν εγώ η εντολή ήταν βρέστε κάτι να τον διαλύσετε. Πόλεμος. Ο γνωστός που είπαμε. Χειροπέδες από τις πάντες. Και επειδή εγώ εδώ πέρα, αν θέλετε, εν τη αφελία μου και την προσπαθία μου πάντοτε, διότι θέλω ο κόσμος να καταλαβαίνει και λίγος πολύ όλοι να μαθαίνουν κάτι να πούν, διότι ήταν τελείως λάθος, αν θέλετε να ταΐσετε ένα νεογέννητο μωρό, να το ταΐσετε κονσέρβα, κύριε Χούντα. Η κονσέρβα είναι το αποστηρωμένο προϊόν, το πιο καθαρό προϊόν από πλευράς οποιοδήποτε, ας πούμε, παθογόνου οργανισμού. Θα λέει αυτά ένας χημικός. Σαφώς. Δεν λέω, εγώ ρωτήσω οποιονδήποτε θέλει. Αυτή λοιπόν η κονσέρβα, όχι μόνο αυτή, όλες οι κονσέρβες του κόσμου, αυτό είναι ανοιχτό. Το καπάκι είναι ξέχωρο, είναι εδώ κάτω. Βάζετε την πάστα εδώ μέσα, ομοί. Και ας έχει οποιοδήποτε μικροβιακός.
φορτίου, δεν μας ενδιαφέρει. Κλείνουμε, βάζουμε το καπάκι απάνω και το περνάμε σε μια μηχανή που κάνει αυτό το διπλό κλείσιμο, έτσι το στρίβει. Και αυτό πλέον γίνεται αεροστέγες. Αυτό είναι πλέον ένα αυτόκλειστο. Αυτό μπαίνει μετά σε ένα θάλαμο μέσα, όπου υπάρχει νερό ή ατμός, αυτά μην σας παίξω λεπτομέρειες, και η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 115 έως 121-125 βαθμούς συν πλην, επί 75 λεπτά. Θυμόσαστε παλιά που δεν υπήρχαν οι σύρικες μιας χρήσεως, όταν κάναμε ενέσεις δεν βράζαμε, ερχόταν ο γιατρός στο σπίτι να σας κάνει ένεση και έπαιρνε τη σύρυγγα και τη βελόνα και την έβαζε μέσα σε ένα κατσαρολάκι, κατσαρολάκι και την έβραζε επί 10 λεπτά και σας έκανε ένεση μέσα στη φλέβα. Η κονσέρβα και όταν βράζεις κάτι, ξέρετε πόσο είναι η θερμοκρασία, 100 βαθμούς. Εδώ μιλάμε για 115 έως 120 βαθμούς επί 75 λεπτά. Όλο παθογόνα μικρόβια να είναι η κονσέρβα να τη γεμίσετε, να πάρετε δηλαδή παθογόνα μικρόβια, να τη γεμίσετε την κονσέρβα και να την αποστηρώσετε, εγώ θα τη φάω. Διότι μετά έχετε μόνο πτώματα. Δεν έχετε ζώντας οργανισμούς παθογόνες να σας κάνουν δουλειά. Αν έχουν φτιάξει τοξίνες βέβαια δηλητήρια, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ως εκ τούτου, εγώ είχα γεγραμμένο επάνω εδώ στα στατικά των τρόδες και όπως έχει όλη η ανθρωπότης, αλλά και τα αλλαντικά, δεν υπάρχει, υπάρχει κυρίως και κύριοι άνθρωποι που δεν τρώει αλλαντικά, σαλάμι, μουρταδέλα, λουκάνικα, πράγματα, όλα τα αλλαντικά έχουν μέτα νητρικά άλατα. Αλλιώς δεν θα κοκκινήσουν. Ό,τι αλλαντικό τρώτε. Και που αναγράφουν τα αλλαντικά ότι έχουν μέσα συντηρητικό. Πιαστήκανε λοιπόν από αυτή την αληθοφάνεια αυτοί οι παλιάνθρωποι, αυτοί οι πράκτορες και προδότες του τόπου, και οι κατηγορίες ήταν ποιες, ότι ενώ λέω έχω συντηρητικό μέσα, λέω ότι δεν έχω. Μπράβο. Άρα ο πολίτης το έτρωγε το συντηρητικό, έτσι δεν είναι, παρασυρώμενος από μένα που του λέω ότι δεν έχει. Εδώ δεν το έτρωγε το συντηρητικό. Το έτρωγε πάλι. Αυτός δεν το έγραφε ότι το έχει μέσα. Εγώ λοιπόν έλεγα ότι δεν έχω συντηρητικό, αν θεωρήσουμε ότι ήταν συντηρητικό και ο πολίτης το έτρωγε εν αγνία το τρώει συντηρητικό, αλλά και με όλες τις ξένες κονσέρβες έτρωγε συντηρητικό, διότι ο κώδικας τροφίμων ξεκάθαρα αναφέρει ότι τα συντηρητικά γράφονται ξεκάθαρα σε ειδικό σημείο της συσκευασίας και αναφέρεται ποιο συντηρητικό είναι. Εάν λοιπόν εγώ ήμουν παράνομος κατά αυτό το τρελό που όχι, αυτό το πιάσαν όχι τα μαλλιά ούτε από φαλακρό δεν πιάνεται αυτό, έτσι, σε τι διέφερα εγώ από τους ξένους? Και το είπα μια φορά στον εισαγγελέα και στο δικαστήριο και απεσύρθηκε το δικαστήριο και κάνανε 2 ώρες να βγουν, πέρανε τηλέφωνο με δεξιά και αριστερά, σου λέει εδώ γίναμε ρεζίλη να πούμε τι πρόκειται να κάνουμε, και μετά μπήκανε μέσα και βρήκανε την εύκολη λύση και είπε ξέρεις τώρα εδώ δικάζεις εσύ και δεν δικάζονται αυτοί, λέμε θα σας κάνει μια ξέχωρη επίλυση. Δεν καταλαβαίνουμε έτσι. Λέμε λοιπόν ότι εδώ αυτή είναι μια ξένη διεθνής φίρμα. Μάλιστα. Γράφει τα ίδια πράγματα που γράφετε εσείς εδώ. Μάλιστα. Και εσάς σας πήραν και σας πήγαν στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Και σας καταδίκασαν. 500 μηνύσεις. Δεν κάνανε μόνο αυτό. Το και πήγα στο στρατηγό. Του λέω στρατηγέ. Τρεις εταιρείες ήταν εκεί πέρα. Οι δίκες χωροφυλακής. Και στείλανε σήμα από τη δίκηση χωροφυλακής σε όλη την Ελλάδα, οπουδήποτε βρίσκουν κονσέρβα της Σόφκο, να την κατάσκουν, να την καταστρέφουν και να μου υποβάλουν μήνυση. Μάλιστα. Και αυτό είναι το παράνομο. Διότι ο νόμος ξεκάθαρα λέει. Μισό λεπτό, το δικαστήριο τι είπε? Τίποτα, με καταδίκαζε συνέχεια. Τι είπε? Το ένοχος. Βέβαια. Εσείς είπατε κύριε, να, ναι, μια κονσέρβα μιας μεγάλης φίρμας. Ναι, το δικαστήριο είπε ότι εδώ δικάζεστε εσείς, όχι οι άλλοι. Εάν θέλετε εσείς να πάνε να κάνετε μία μήνυση, λέει, κατά των άλλων. Σήμερα δικάζεστε εσείς, αυτό είναι το κατηγορητήριο, ένοχος ο κατηγορούμενος, ψουψουψουπουμουμου, 7 μήνες φυλακή και πούλησα τότε τα τραπέζια, τις καρέκλες, τα δαχτυλίδια, τα κάντρα, τις μπαξιλοθήκες μέχρι και τα σόβρακά μου για να προλαβαίνω να πληρώνω. Ερχόντουσαν οι μηνύσεις και ερχόντουσαν στο σπίτι πάκα. Έχετε δει ποτέ να σας φέρνει ο ταχυδρόμος 10 μηνύσεις ταυτοχρόνων? Αυτό επί χρόνια.
διότι ο νόμος ξεκάθαρα λέει ότι η μήνυση γίνεται στον τόπο του εγκλήματος. Ο τόπος του εγκλήματος ήταν το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί έγινε το έγκλημα, εκεί έπρεπε να δικάζομαι. Και δεν είναι δυνατόν να δικάζομαι πολλαπλώς για ένα και το αυτό έγκλημα. Το έχετε ξανακούσει ποτέ εσείς? Να δικάζεσαι πολλαπλώς για το αυτόν έγκλημα, είναι δυνατόν ποτέ? Όχι. Εμένα με δικάζανε ταυτοχρόνως. Στην Ναύπακτο, στο Αγρίνιο, στην Κόρινθο, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κόρινθο. Ένα ιδιωτικό Learjet αν είχα, δεν προλάβαινα τα δικαστήρια να πάω να παραστώ. Και βεβαίως ερήμην, δώσ' του ποινές, είχανε μαζευτεί, δώσ' του χειροπέδες, δώσ' του φυλακές, άντε τρεχάματα, άντε να πούμε να γίνει συμπληφισμός της ποινής, δώσ' του ζητιανιά από τους φίλους, πώς θα βγούμε από τη φυλακή. Κοιτάξτε, εμένα αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο το λέτε εσείς και βεβαίως θα είναι έτσι που το λέτε. Εμένα εκείνο το που με ενδιαφέρει από αυτά που είπατε είναι τα εξής. Ναι. Και αυτό θα προσπαθήσω να δω, όπως είδα όλα όσα μας έχετε μέχρι τώρα φέρει. Και έχουμε βρει την άκρη και έχω απαντήσει κι εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν δύο εργοστάσια. Όλα τα εργοστάσια του κόσμου. Έχουμε εδώ τις κονσέρβες τους. Αν θέλετε να παράσεις, τις φέρω όλες. Όχι, όχι, αυτό. Και έχουμε και μια δική σας κονσέρβα. Μάλιστα. Εκεί που σταματώ είναι το εξής. Εσείς είχατε ένα εργοστάσιο, ελληνικό εργοστάσιο, αυτά είναι ξένα εργοστάσια. Μάλιστα. Έκλεισαν το ελληνικό εργοστάσιο για να επιβιώσουν αυτά σύμφωνα με τους δικούς σας τους ισχυρισμούς. Αυτό βέβαια το λέτε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι έτσι. Τι λέω? Λέω το ερευνώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όταν πήγατε στο δικαστήριο, παρόλο που γράφουν τα ίδια πράγματα και αυτές οι κονσέρβες, ναι, και η δική σας κονσέρβα, σας είπε το δικαστήριο, έτσι, ότι αυτές οι ξένες κονσέρβες, ναι μεν γράφουν τα ίδια που γράφετε εσείς, μάλιστα, αλλά τώρα δεν δικάζονται αυτοί, ναι, μισό λεπτό, εσείς δικαζόσαστε γιατί υποτίθεται ότι είχατε μέσα στην κονσέρβα συντηρητικά. Ενώ έγραφα ότι δεν είχα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Αυτά όμως τα οποία έχετε και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια δεν πρόκειται, δεν είναι συντηρητικά. Όχι. Είναι έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Απλώς ο κώδικας τροφίμων αναγράφει κάπου ότι τα νητρικά και νητρώδη άλατα έχουν και κάποια, δρούν και έχουν κάποια συντηρητική ιδιότητα όπως και το αλάτι και η ζάχαρη. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή στην επιστήμη της χημίας την οποία υπηρετήσατε εσείς, και αν ρωτήσουμε και ένα οποιοδήποτε χημικό άλλο. Εδώ είναι χημία τροφίμων. Θα μας πει. Μάλιστα. Ότι αυτά τα νητρώδη δεν είναι συντηρητικά. Βεβαίως. Όπως λέμε το ε152 είναι συντηρητικό. Τα ε συνήθως είναι συντηρητικά και χρωστικά. Είναι συντηρητικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα νητρώδη θα μου πει ένας χημικός τροφίμων δεν είναι συντηρητικά. Όχι. Θα το ρωτήσω. Ναι, ναι. Θα μου απαντήσει. Επομένως λοιπόν εσείς καταδικαζόσαστε από τα δικαστήρια αφού ήταν πολλά ή καταδικαστήκατε μια φορά δεν ξέρω πόσες, γιατί στην κονσέρβα επάνω γράφατε ότι δεν έχει μέσα χημικά συντηρητικά. Ναι, προϊόν ποιότητος αντισυντηρητικών. Ενώ και οι άλλοι είχαν ακριβώς τα ίδια. Μπράβο. Και όταν είπατε στο δικαστήριο γιατί εμένα με δικάζετε και με κλείνετε και ζητείτε την κατάσχεση της κονσέρβας μου, σας έλεγαν εφόσον υπάρχουν και άλλοι ξένοι οι οποίοι κυκλοφορούν στην αγορά γιατί τους πιάνετε και αυτούς να τους δικάζετε, και σας έλεγαν τώρα δεν δικάζονται αυτοί, δικάζεστε εσείς. Μάλιστα. Και αν θέλετε να δικαστούν αυτοί, να τους κάνετε μήνυση. Μάλιστα. Ενώ σε εσάς τη μήνυση ποιος την έκανε? Αυταπαγγέλτος, το δημόσιο. Σε αυτούς γιατί δεν έκανε αυταπαγγέλτος? Ρωτήστε τους. Μάλιστα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε μία ακόμα συζήτηση με τον κύριο Σοφιανόπουλο. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τέλος πάντων τηλεφωνούν εδώ από διάφορες κρατικές υπηρεσίες, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, βεβαίως διαφορώ με τον κύριο Σοφιανόπουλο στον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τον λόγο κατηγορώντας και μιλώντας ταπεινωτικά για συμπατριώτες μας οι οποίοι κατήχαν ή κατέχουν διάφορα αξιώματα. Αυτό είναι δική του επιλογή. Μπορώ να προσθέσω κάτι κύριε Κοντά πριν προχωρήσετε? Ναι. Ότι αν πάτε σε μια ψυσταριά και παραγγείλετε, δεν τρώτε καμιά φορά κεφαλάκι αρνίσιο. Πολύ τρώνιο, δεν μπορεί να μην πει. Μπράβο. Ναι. Όταν το ίδιο κεφαλάκι το πάρει η βιομηχανία και το βάλει σε μια κονσέρβα μέσα ή σε ένα αλαντικό κτλ., αυτό είναι το παράβασης. Διότι εκεί λέει, υπήρχαν οι ισχυελογόνοι αδένες, είχαν βρει ένα άλλο παραμύθι της χαλήμας. Ναι. Και πιάνανε το μικροσκόπιο, ναι, οι σιολογόνοι αδένες σε ένα βοδινό κεφάλι, ένα βοδινό κεφάλι ζυγίζει 16-17 κιλά. Μάλιστα.
Από αυτό τα 8 είναι κρέας. Από αυτά τα 8 κιλά κρέας που έχει το βοδινό κεφάλι, πάνω το μακρύ κεφάλι, η σχελογόνια δένες είναι κάτι μικρογραμμάρια, ξέρω εγώ, και τα οποία δεν είναι βλαβερά, απλώς δεν είναι κρέας. 0,0 της χιλίης. Και πιάναν λοιπόν το μικροσκόπιο και ψάχναν μέσα στην κονσέρβα ή στο αλαντικό ή στο λουκάνικο κάπου, και αν βρίσκανε, δεν μπορεί να το σιολογώνω, αδέρα, μήνυση λέει. Και έφτασε μέχρι τον πρωθυπουργό και έστειλα γράμματα. Πήγαινε στον διευθυντή της αγρονομίας, έναν κατράτζο, και του λέει: «Κάθε τρεπόσατε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Δηλαδή επιτρέπεται οποιοδήποτε πολίτης να φάει το κεφαλάκι στην πισταριά, και αυτό επιτρέπεται. Αλλά το κεφάλι να το πάρει η βιομηχανία, να το κάνει κονσέρβα, να το φάει ο ελληνικός λαός, το απαγορεύεται. Γιατί τώρα, διότι έχετε ψωνίσει ποτέ εσείς στο χασάπικο, κύριε Χούντα, κεφάλι μοσχαλίσιο?» Όχι. Όχι. Δεν μπορεί η νοικοκυρά να πάρει ένα κεφάλι που ζει 18 κιλά. Ούτε μπορεί να το ξεκοκαλίσει. Μόνο στη βιομηχανία μπορούσε, και το κρέας της κεφαλής ήταν μια ξεκάθαρη βιομηχανική πρώτη ύλη. Δι' αυτού του σατανικού συστήματος απειγόρευαν η ελληνική βιομηχανία να χρησιμοποιήσει αυτό το ωραιότατο κρέας και να το κάνει προϊόντα αλαντοπίες, έτσι. Διότι όταν ο μάστορας, παρόλο που ήθελε να το βγάλει εκεί το σιωρογό, με το μαχαίρι και με το μάτι, να πούμε, ο μάστορας που ξεκοκαλίζει εκεί με τα κατούκα, δεν κάθεται να δει, είναι χειρούργος, ούτε παίρνει το μικροσκόπιο ο μάστορας. Αυτή λοιπόν πιάνε το μικροσκόπιο, σιωλογώνει αδένας, λέει: «Μηνύσεις, φέρτε εδώ πέρα σας παρακαλώ όλους τους αλαντοποιούς της Ελλάδος, να δείτε ο καθένας πόσες μηνύσεις έχει φάει και πόση καθήλωση έχει πάθει η ελληνική αλαντοβιομηχανία από τα παραμύθια αυτά». Και αφού τους εξυνάγκασα τελικώς να δεχθούν τους ιελογόνους αδένες, μετά βρήκανε το άλλο παραμύθι, οι βλενογόνοι αδένες, και λέγανε να εμπεριέχει, λέει, μεγάλα, όχι, μικρά κομμάτια. Τι θα πει μικρά κομμάτια ή μεγάλα κομμάτια, ή επί της 100 θα λες ή κάτι θα λες. Σε τελική ανάλυση πρέπει να τα βρω βέβαια όλα αυτά, να σας φέρω και χαρτιά εδώ, βέβαια τα έχω πετάξει την χρόνια που μου βάζαν τις χειροπέδες και με σούρνανε δεξιά και αριστερά στα δικαστήρια και στις φυλακές, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά αυτό το ξεκάθαρο, ότι ενώ ο Έλλην πολίτης μπορούσε να πάει σε ένα χασάπικο, να αγοράσει, καμιά φορά στα χωριά τα κάνουν, λέει, μοσχαροκεφαλή έχω, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει, στο φούρνο, 10 ώρες στο φούρνο, με πατάτες και τρώνε 20 άνθρωποι, έχει 8 κιλά κρέας απάνω. Αυτό ήταν βασικά προϊόν που πήγαινε στη βιομηχανία. Δι' αυτού του τρόπου το απειγόρευαν και δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα στη βιομηχανία, διότι ύφξαναν το κόστος και η βιομηχανία δεν γινόταν ανταγωνιστική. Μάλιστα. Είσαστε σαφέστατος. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις θέσεις του κ. Σοφιανόπουλου απέναντι στην πολιτική ηγεσία και με τον χαρακτηρισμό γενικός προδότης, μπορεί κανείς να το λέει αυτό, αλλά και πρέπει, έχει το δικαίωμα να το λέει. Όχι, το αποδεικνύω, δεν το λέω, το αποδεικνύω. Αφού όμως το θεμελιώσει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε εδώ καμία αντίδραση. Αντίθετα, στις έρευνες που κάναμε, οι περισσότερες υπηρεσίες απαντούσαν ή απαντούν με τρόπο, αν θέλετε, τελείως αδιάφορο, και προσπαθώντας να μην δώσουν συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις και τις έρευνες, και αν θέλετε ακόμα προσπαθώντας να συσκοτήσουν αυτές τις έρευνες τις οποίες κατά καιρούς κάνουμε. Βέβαια, υπάρχει και ένας κανόνας σε αυτό το παιχνίδι από τη δική μας την πλευρά, τον οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Θεωρούμε ότι η μαγνητοφώνηση κάθε πολίτη από άλλον πολίτη, όταν εκείνος δεν το επιθυμεί, πέρα από τους νόμους του κράτους και σε ποιους αντίκειται, σαν πράξη την χαρακτηρίζουμε ανήθικη. Και έτσι λοιπόν, αφού έχουμε μία αυτοδέσμευση να μην μαγνητοφωνούμε το τι μας λένε, γιατί τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ απλά, θα θεωρούμε εμείς ανήθικο, δεν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα του διαφυρμού των γεμάτων ευθυνοφοβίας συμπατριωτών μας στη δημόσια διοίκηση, που δεν σημαίνει ότι αποτελείται γενικώς από συμπατριώτες μας που φοβούνται. Έχει και τολμηρούς και γενναίους και ηθικούς και σπουδαίους συνεργάτες, ή αν θέλετε η δημόσια διοίκηση γενικά. Και το θέμα το τελευταίο, το οποίο έθιξε ο κύριος Σοφιανόπουλος, εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στα άλλα
διαφωνήσαμε στο μέτρο που μπορούσαμε και μπορέσαμε να διαφωνήσουμε με τα δικά μας τα επιχειρήματα και με τις δικές μας βέβαια τις γνώσεις και την θύμηση που μπορούμε να έχουμε στα γεγονότα τα οποία επέχουν ιστορικά, γιατί το να παρακολουθείς μια συζήτηση όσο και διαβασμένος και όσο διαβασμένος είσαι τόσο διαπιστώνεις ότι είσαι αδιάβαστος τελικά, δεν μπορείς να θυμάσαι συγκεκριμένες ημερομηνίες και ιστορικά γεγονότα ή αν θέλουμε χωρίς να έχεις κάνει μια προηγούμενη κουβέντα. Και επειδή με τον κύριο Σοφιανόπουλο τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ο κύριος Σοφιανόπουλος πετιέται από το ένα θέμα στο άλλο, όπως είναι έτσι και θυελώδης, εγώ δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω, τουλάχιστον στον ντοκουμέντο που πρέπει και εγώ να έχω για να μπορώ να αντικρούσω αυτά που λέει ή να τα αποδεχθώ. Όμως, στο θέμα αυτό της κονσέρβας που τον είχα παρακαλέσει να φέρει αυτές τις κονσέρβες, ελπίζω να μην είναι πλαστές, ελπίζω να είναι γνήσιες αυτές, συγγνώμη κύριε Σοφιανόπουλο για αυτό που λέω. Λέω λοιπόν ότι ελπίζω αυτές οι κονσέρβες οι ξένες εδώ των ξένων εταιριών να μην είναι πλαστές, να είναι γνήσιες. Διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια ότι γράφουν πράγματι ό,τι γράφει και η δική του η κονσέρβα, για την οποία οδηγήθηκε όπως είπε στις φυλακές συνεχώς και με διαφορές μηνύσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε και αυτό το θέμα να το δούμε μέσα από την κρατική μηχανή. Άλλωστε δεν απέχουμε και πολλά χρόνια από τότε. Θα βρούμε ζώντες, έτσι, στην δημόσια διοίκηση που θα δώσει κάποια απάντηση και βεβαίως και στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη, θα ήθελα να πω, γνώμη μου βέβαια είναι, δεν θα πρέπει να είναι τόσο κλειστή και γενικώς οι δικαστές πρέπει να δέχονται, δεν μιλάμε για οποιαδήποτε, δεν ξέρω, αυτοί θα κρίνουν μη σοβαρή συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι σε μια σοβαρή συζήτηση η οποία έχει σαν στόχο τη γενική ωφέλεια, έχουν υποχρέωση να αφήσουν στην πάντα αυτό που λέμε δικαστικό απόρριτο, δεν ξέρω, κάπως έτσι το λένε, και τέλος πάντων την δικαστική τίβενο στην καρέκλα, αν και τώρα οι δικοί μας δικαστές δεν φορούν, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν φορούν. Τέλος μόνο στο ανώτατο δικαστήριο. Μόνο στο ανώτατο δικαστήριο, και να συζητήσουν, γιατί και ανθρώπινο είναι και χρήσιμο είναι γενικά για το κοινωνικό μας σύστημα και πλαίσιο, να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μας πούν έστω και δημόσια ότι εμείς πολλές φορές, βέβαια δημόσια ίσως δεν μπορούν να το πούν, ερχόμαστε σε δύσκολη θέση προκειμένου να καταδικάσουμε ή να καταστρέψουν κάποιον για τον οποίο τέλος πάντων ορισμένοι από εμάς έχουν αντιρρήσεις. Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα πρέπει τότε να δεχθεί η δικαιοσύνη ότι είναι κατευθυνόμενη, κάτι το οποίο δημόσια δεν μπορεί να ομολογήσει. Εγώ θέλω, αλλά τέλος πάντων, ξεκάθαρα να καταγγείλω, να βρούμε μια άκρη. Ξεκάθαρα να καταγγείλω ότι αυτό δεν είναι δικαιοσύνη το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Όχι ότι οι δικαστές δεν δικάζουν δίκαια, αλλά η διαδικασία για τις οποίες οι δικαστές καλούνται να δικάσουν δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν δίκαιο. Διότι οι δικαστές συνήθως δικάζουν τον τύπον και όχι την ουσία. Ούτε είναι δυνατόν μέσα σε ένα πρωινό ένας πρωτοδίκης να αποδώσει δικαιοσύνη όταν έχει να δικάσει 110 υποθέσεις. Αρχίζει το δικαστήριο στις 9, ποτέ στις 9, γύρω στις 9 και 4. 10, 11, 12, 3 ώρες, κάποια ώρα διάλειμμα, 1, 2, 2,5 φεύγει ο γραμματέας. 4,5 ώρες είναι το δικαστήριο. Όταν έχει 100 τόσες υποθέσεις να δικάσει. Μιλάμε για 20-20 υποθέσεις, 25 υποθέσεις την ώρα. 25 υποθέσεις την ώρα, μιλάμε για 2 λεφτά την υπόθεση, 3 λεφτά την υπόθεση. Είναι δυνατόν να αποδώσεις δικαιοσύνη δικάζουν 3 λεφτά? Διότι ο κώδικας λέει ξεκάθαρα πρέπει να αποδειχθεί ο δόλος ή η αμέλεια. Πώς είναι το να μέσα σε 2 λεφτά να αποδείξεις δόλον ή αμέλεια του κατηγορουμένου? Τους δικάζουν τύπης. Τι έπρεπε κατ' εμέ να γίνεται? Ας πούμε ότι εγώ έκανα μια παράληψη εδώ. Θα πρέπει η πολιτεία να έρθει να πήξεις κάτι? Εδώ κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Φρόντισε όταν θα ξανατυπώσεις αυτά τα κουτάκια, διότι αυτά τα τυπώναμε κάθε τόσο μερικές χιλιάδες. Βγάλε σε παρακαλούμε αυτή τη φράση επάνω. Ότι μπορεί για τον Α κακόπιστο να πιαστεί και να αρχίσει να λέει. Δηλαδή είχα την απέτηση από το ελληνικό κράτος να είναι αργός πρωτίστως σε όσους αυτούς σκοτώνεται, διότι
αυτό που βλέπετε εδώ κύριε Χούντα και λέτε λέει μια κονσερβίτσα και το πετάμε πάνω στο τραπέζι, ξέρετε τι κόπους και μόχθους έχει για να βγει? Ξέρετε τι διαδικασίες απαιτούνται για να μπορέσει να φτάσει μία κονσέρβα στο ράφι, να την κάνετε εσείς έτσι, να την ανοίξετε και να την φάτε? Και δεν επιτρέπετε να καταστρέφονται όπως έχουν καταστραφεί πλήστες όσες επιχειρήσεις και βιομηχανίες και γενικώς να πολεμιέται ο πολίτης από το κράτος κατά αυτόν τον ανεύθυνο τρόπο. Εκλήθη μάρτυρης υπερασπίσεως σε ένα πρόσφατο δικαστήριο και θα πω και για το δικό μου δικαστήριο της περασμένης Παρασκευής, και πριν έρθει η σειρά μας για να δικάσουμε ήταν ένας εγγελέας εκεί ο οποίος, ξέρω εγώ, να πω με λες, ήταν με τη Ρομφαία ο Αρχάγγελος, τον οποίον έστειλε ο Θεός από πάνω να πάρει κεφάλια, και δικάζανε έναν ανθρωπάκο όπου του πιάσανε το ουίσκι το οποίο ήταν νοθευμένο και λέει ρε παιδιά, εγώ αγόρασα από το στάδε. Να και το τιμολόγιο, μα ήταν ανοιγμένο το μπουκάλι. Μα τι σχέση ήταν ανοιγμένο, αφού ήταν ανοθευμένο από τους παρόντους, πιάσανε, ήταν κάτι κομπιναδόρι, οι οποίοι πουλάγανε στην αγορά ψεύτικο ουίσκι. Το επιχείρημα του εισαγγελέα ήταν ότι το μπουκάλι λέει ήταν ανοιγμένο. Μα και επειδή ήταν ανοιγμένο, τι σοϊ επιχείρημα ήταν αυτό? Κλειστό μπουκάλι νοθευμένο, το άνοιξα πάλι νοθευμένο παραμένει. Το επιχείρημα του ανοιχτού, δηλαδή το νόθευσα εν συνεχεία, με αυτό δεν το απέδειξες κύριε, αυτό το ισχυρίζεσαι. Σηκώθηκα μάλιστα επάνω και λέω κύριε Πρόεδρε, τα ουίσκι, αν ξέρετε, έχουν ένα ειδικό πόμα για να αδειάζει, το οποίο δεν μπορεί να το γεμίσει, δεν γεμίζει από εκεί, είναι βαλβίδα. Και να θέλεις δεν μπορεί να βάλεις τίποτα πάνω. Πρέπει να βγάλεις αυτό το πόμα, δεν βγαίνει όμως, μα το σπάσεις. Τίποτα. Εκεί. Ποινείς τον άνθρωπο και κάτι άλλο. Δηλαδή, εάν κάποιος πάει καλοπίστος να παρακολουθήσει το πώς δικάζεται ο Έλλην πολίτης από τα ελληνικά δικαστήρια, αυτό μόνον δικαιοσύνη δεν είναι. Και σε αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο φύγω σήμερα. Αν θέλετε θα κάνουμε, εγώ μπορώ να σας φέρω όσες, θα κάνουμε μια κουβέντα για την υπόθεση της δικαιοσύνης. Και πρωτίστως η διαδικασία η οποία τηρείται για να αποδοθεί η δικαιοσύνη εις έναν κατηγορούμενο. Βεβαίως εμείς έχουμε... Κοιτάξτε κύριε Σοφιανόπουλο, να σας πω κάτι. Εγώ τα δέχομαι αυτά που λέτε. Εκεί δηλαδή μπορεί να έχει ένα δικαστήριο να βγει στα χαστούκια. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά προσέξτε κάτι. Το δεύτερο δικαστήριο. Ακούστε κάτι. Δεν μπορούμε να λέμε. Εγώ λέω, ο κάθε δικαστής, μην μπερδεύουμε τα πράγματα, είναι ένα κομμάτι από εμάς. Ναι. Από εσάς, του ξαδερφό σας, του συγγενείς σας. Ένα κομμάτι από εμάς. Υπάρχουν λοιπόν δικαστές, εγώ δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν, οι οποίοι δικάζουν επιπόλαια, θέλετε, κάνουν λάθη, κάνουν λεπτά. Εσείς λέτε η ελληνική δικαιοσύνη γενικά. Όχι, δεν είπα αυτό. Σε όλο αυτό είπα. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό είπατε. Όχι. Τι είπατε? Ο δικαστής δικάζει βάσει νόμου. Ο νόμος φταίει. Δεν φταίει ο δικαστής. Το είπα ξεκάθαρα. Μην γίνει παρεξήγηση. Τι ο νόμος, το μπουκάλι με το ίσκι που πάτε τώρα. Η διαδικασία, ο νόμος. Όχι, ποιος νόμος, αφού του εξηγούσε και την ώρα το μπουκάλι, κύριε, αυτό εγώ το πήρα νοθευμένο. Ναι. Τι με δικάζει εμένα? Εγώ το αγόρασα. Να, τα τιμολογιά μου, αυτή είναι η απαταιώνα. Μάλιστα. Που το νοθεύσανε. Εμένα γιατί με δικάζει? Αυτό είναι θέμα κρίση του δικαστή. Όχι. Ποιανού είναι? Από τη στιγμή που τον πάνε εκεί στο δικαστήριο είναι κατηγορούμενο. Δεν πρέπει να το πάνε στο δικαστήριο. Να το πω διαφορετικά. Έχετε μια επιχείρηση. Και που τον πήγανε, τι έγινε κύριε Σοφιανόπουλο? Του βάλανε ένα χρόνο φυλακή. Ο δικαστής καταλαβαίνει και την ώρα, ναι, και λέει ότι εγώ κύριε, εντάξει, σε αθώνω, πήγαινε στο σπίτι σου. Ναι, δεν το λέει όμως, γιατί δικάζει κατά νόμον. Μα δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω, εδώ είναι τώρα το θέμα. Ότι εσείς έχετε μια επιχείρηση. Έχετε 10 ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρησή σας. Για τον Α ή Β λόγο σκοντάψατε. Δεν πάει καλά η επιχείρηση. Δεν έχει το ταμείο λεφτά να πληρώσετε το ΙΚΑ. Δεν είναι ντροπή να μην έχω να πληρώσω. Λέει ο νόμος. Παρακράτησας, λέει. Τι παρακράτησας κύριε, αφού δεν είχα λεφτά, τι παρακράτησα? Αυτό είναι θεωρητικό. Πάτε στο δικαστήριο λοιπόν και τρώτε 2 χρόνια φυλακή επειδή δεν πληρώσετε, ξέρω, 300.000 το ΙΚΑ. Και αν θέλετε, άστε το ΙΚΑ. Το ΤΕΒΕ, εγώ παρευρέθη σε δικαστήριο. Ένας ανθρωπάκος δεν είχε πληρώσει ΤΕΒΕ. ΤΕΒΕ είναι το προσωπικό του ασφάλιστρο. Έτσι. 250.000. 1,5 χρόνο φυλακή και 300.000 πρόστιμο. Το 300 με το 97% προσάυξηση μας κάνει 600. Ο 1,5 χρόνος είναι 500 τόσες μέρες, από 3.000 ετή ημέρα, 2.100.000. Μα ένας ανθρωπάκος κύριε δεν είχε να πληρώσει 250.000 το δικό του το ασφάλιστρο και εσύ του βάζεις
ποινή 2% και το ΤΕΒΕ τι πήρε, τίποτα, τα πήρε το κράτος. Είναι όλο το θέμα, είναι τρελό. Ανεξάρτητα από αυτό που είναι σωστό που λέτε τώρα, αυτό είναι έτσι που το λέτε. Εγώ αναφέρομαι στο δικαστή με το ουίσκι και μου λέτε δικάζει κατά νόμον. Εγώ τι ήθελα να πω με αυτό. Έχουμε δικαστές στα δικαστήρια, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, λαμπρούς δικαστές. Μα δεν κατηγόρησε τους δικαστές. Και χαίρεσαι τις αγορεύσεις των εισαγγελέων. Τους λες πώς πιάνουν τα θέματα. Δεν κατηγόρησα. Είναι μεγάλη ώρα για τη δικαιοσύνη. Να σας... Θέλω όμως να πω, έχουμε και δικαστές, όπως έχουμε και παπάδες, όπως έχουμε και στρατηγούς, όπως έχουμε. Πάστε, έχουμε μια αναλογία ανθρώπων που δεν έχουν την ικανότητα, δεν έχουν την ψυχή, δεν έχουν τα δικαστήρια. Τι να κάνουν. Αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ή μόνο με τη γενική άνοδο του μορφωτικού επίπεδου και 1.356 χρόνια μετά. Δεν θα σας πω, ναι. Ξεκαθαρίζω, μισό λεπτό. Όχι, δεν θα σας πω, ναι. Δεν μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δικάζει κατά νόμον, μου λέτε. Ακριβώς. Ο νόμος είναι ο θελητικός. Μισό λεπτό. Ναι. Ο νόμος. Νόμους έχουμε πολλούς. Αμέτρητους. Και υπάρχουν δικαστές οι οποίοι παρά το ότι ο νόμος του. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να δικάσει παρά το νόμο. Ακούστε τώρα. Ναι. Μα τώρα πώς τι ακούστε. Δεν υπάρχει, ακούστε. Άμα βρείτε ένα δικαστή ο οποίος θα σας πει εδώ ότι εγώ δικάζω παρά τον νόμο. Όχι, δικάζει παρά τον νόμο. Έχει ένα νόμο που του υποδεικνύει, που του υπαγορεύει. Με αυτόν τι... θα δικάσει. Με αυτόν τι θα δικάσει και βρίσκει τρόπο εκεί την ώρα και δεν τον εφαρμόζει. Όχι. Πώς όχι. Εισαγγελέψ. Πώς όχι. Προτείνω, ακούστε με κύριε Κοντά. Προτείνω την αθωότητα του κατηγορουμένου. Για μένα. Πρόεδρος. Μα κύριε εισαγγελέψ, ο νόμος δεν το επιτρέπει. Αν εσείς... Να πατήσω. Όχι, εάν ναι. Λοιπόν έλεγε ο πρόεδρος, μάλιστα, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του εισαγγελέως, το δικαστήριο αποφασίζει αθώνη. Όχι, δεν μπορεί, διότι ο νόμος δεν το επιτρέπει. Μα βλέπετε, το καταλάβατε. Ο νόμος δεν το επιτρέπει. Εάν βγείτε στην αγορά και πείτε... Ποιος θα τον ελέγξει το δικαστή, κύριε Σοφιανό. Ποιος θα τον ελέγξει. Ποιος θα τον ελέγξει. Α, να φέρουμε κανένα δικαστή εδώ. Τρέμουν. Ακούστε με τώρα. Εάν βγείτε στην αγορά και αγοράσετε σκέτο φιλέτο και κάνετε λουκάνικα με σκέτο φιλέτο, υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό που λέμε? Μπορείτε να προσφέρετε τίποτα καλύτερο στην αγορά, να παίρνετε φιλέτο από το χασάπι, να βγάζετε τα νεύρα, τις πέτσες όλα σκέτο, να το αλέθετε και να κάνετε λουκάνικα με σκέτο φιλέτο? Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Όχι, είναι πολύ καλό. Θα φάτε 600.000 μηνύσεις, διότι η υγρασία στο κρέας είναι 80% και τα λουκάνικα που θα φτιάξετε θα έχουν υγρασία 80%. Ο νόμος λέει 55% υγρασία. Αν δεν βάνετε λίπος και άμυλο μέσα που δεν έχουν υγρασία, να ρίξετε την υγρασία, είστε παράνομος. Άρα αφού κάνετε ένα πολύ πιο υποβαθμισμένο προϊόν, είστε νόμιμος και με το καλύτερο προϊόν που είναι δυνατόν να φτιάξετε, είστε παράνομος. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης. Σαφώς είναι θέμα δικαιοσύνης, διότι ο νόμος είναι τέτοιος που σου επιβάλλει να κάνεις ένα σκάρτο προϊόν και όχι ένα καλό. Και πολλά άλλα. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό όπως... Όχι, αλλά είναι ένα παράδειγμα κι αυτό. Παράδειγμα. Το είναι σωστό, εγώ δεν λέω. Αλλά και το άλλο που είπα, εγώ νομίζω είναι σωστό. Όχι, διότι το ζαμπόν, το οποίο εισάγεται από το εξωτερικό... Έχουμε έναν κλέφτη, κύριε Σοφιανό, έναν κλέφτη. Αποδεδειγμένο κλέφτη, μικρό, νεαρό. Και όλοι ξέρουν ότι έκλεψε και τα αποδεικνύει στο κέντρο. Και λέει ο εισαγγελέας, επειδή τον νεαρό της λίγης στο διάγγελμα, το δικαστήριο αμφιβάλλει. Και λέει ο πρόεδρος δεκτών. Δεν μιλάω για την παραγωγή, κύριε Χούντα, μα είσαστε μέσα στην παραγωγή. Όχι, μου είπατε το όχι, νόμο. Όχι, όχι, εγώ μιλώ πάντα για τους νόμους της παραγωγής, τους οικονομικούς νόμους. Εσείς λέτε λοιπόν ότι οι νόμοι της παραγωγής, οι οικονομικοί νόμοι, είναι τέτοιοι που υπαγορεύουν στο δικαστή να καταδικάσει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ακριβώς. Ουσία λοιπόν το προϊόν, το λουκάνικο, το οποίο είναι φτιαγμένο από ένα εκλεκτό κρέας που λέγεται φιλέτο, έτσι, το δικαστήριο δεν δέχεται ουσία. Ακριβώς. Ενώ είναι καλύτερο από το λουκάνικο που έχει τα λίπη μέσα και τις βρωμιές για να κατέβει υγρασία, δέχεται ότι είστε παράνομος με το καλύτερο προϊόν. Όχι, δέχεται, υποχρεωμένος. Και. Και σας καταδικάζει. Δικαιώνει αυτόν ο οποίος έχει το γενικό χημείο του κράτους. Λέει, αναλύσαν, ευρύ τόσο. Πάμε παρακάτω. Οδηγείτε ένα πετρελαιοκίνητο παλιά, μέσα στην Αθήνα. Καλό κάνατε στον κόσμο. Τον περάσατε, τα βρίσκατε. Διότι ο νόμος το απαγορεύει. Βρήκατε πετρέλαιο. Λέτε, βγάλατε πετρέλαιο. Βγάλατε το πετρέλαιο. Κατάλαβα τι λέτε. Το απαγορεύει ο νόμος. Βγάζετε χρυσό. Το απαγορεύει ο νόμος. Φτιάνετε αυτό. Το απαγορεύει ο νόμος. Αυτό εννοώ. Εγώ ομιλώ περί των οικονομικών νόμων. Όχι περί δικαιοσύνης. Όχι περί δικαιοσύνης. Ομιλώ περί της δικαιοσύνης σχέσεις εχούσεις μετά των οικονομικών
θεμάτων της χώρας παραγωγή. Δεν μπορεί να τραβολογάσει τον κάθε επιχειρηματία. Ουσία μιλάτε για τους νόμους λοιπόν. Ναι, για τους νόμους. Και όχι για δικαιοσύνη. Ναι, τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η οποία εφαρμόζει, με αυτό είπα, είναι ένα τεράστιο θέμα, όπου η δικαιοσύνη όσον αφορά το θέμα της οικονομικής νομοθετημένης δομής είναι 90% ανθεληνικός. Συμφωνώ απολύτως. Κυρίως εκεί η εκπομπή μας παρά μεγάλωσε απόψε σε χρόνο. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.